Γεια σου Πάρη, γεια σου Αντωνή, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Πάρη, γεια σου Αντωνή, χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε κάνουμε ένα ανεπίσημο poll μεταξύ μας για να δούμε πόσοι καλεσμένοι μας χαιρετάνε ξεχωριστά ή τέτοιο. Κάποιοι χαιρετάνε μόνο εμένα, κάποιοι χαιρετάνε μαζί και κάποιοι χαιρετάνε και τους δύο ταυτόχρονα, οπότε είναι, <laughs> ξέρεις, <εξέλιση. laughs> <laughs> κάνουμε <laughs> πλαγίτσα έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένο τον ε, Δημήτρη Κότα, η Κότα. Κόντα, ε, από την Λάμδα Οτόματα, ε, που θα μα πει λίγο περισσότερα για το τι κάνει εκείνος και η εταιρεία. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα δώσω το λόγο σε σένα, μα πει λίγο πράγματα για την εταιρεία, για σένα και να το πιάσουμε μετά από εκεί. Α, η... Ξεκινήσουμε με μένα ή με την εταιρεία. Ο πάμε, δηλαδή, πάμε δηλαδή. με σένα, γιατί είναι... Ε, μα ενδιαφέρει Υπό, το άτομο πρώτα και μετά η εταιρεία. Εγώ μεγάλωσα Ελλάδα, σπούδασα εδώ πέρα ηλεκτρολόγο μηχανικό. Μετά πήγα για ε, διδακτορικό α, και με υποτροφία στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, και ήμουν στο Πανεπιστήμιο συνολικά έξι χρόνια. Έκανα αρκετή έρευνα πάνω σε ε, πώ μπορεί να γίνει η πλοήγηση αεροσκαφών ή κινούμενων ρομπότ εν γενή, είτε μιλάμε για οχήματα, είτε για αεροσκάφη, είτε για τετρακόπτερα, για ντρόντζ δηλαδή, χωρί χρήση GPS. Δηλαδή, πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει χάρτε σε συνδυασμό με κάμερε ή LiDAR. Το LiDAR είναι μια κάμερα πούμε, που βλέπει και βάθο. Για, καταλάβετε, για να, ε, ε, να αντικαταστήσει το GPS. Το οποίο έχει διάφορε εφαρμογέ. Υπάρχουν πολιτικέ και στρατικέ εφαρμογέ. Κάποια στιγμή εκεί στο διδακτορικό. Α, ενώ εμεί κυρίω δουλεύαμε για aerospace προγράμματα. Δηλαδή δουλεύαμε, οι χορηγοί μας ήταν η Northrop Grumman, το US Air Force και τα ε, ξαφνικά εκεί άρχισε αυτό να αποκτά ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνολογίας, επειδή άρχισαν να μπαίνουν στο augmented reality. Mm -hmm. Στο augmented reality έχεις παρόμοια προβλήματα. Με πρέπει να ξέρεις την... τον προσανατολισμό και τη θέση του headset okay. με υψηλή ακρίβεια για να μπορείς να κάνεις render το experience πούμε, στην οθόνη. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόσβαση σε GPS. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει λύσει που ήδη πούμε, είναι όριμε ε, στο aerospace Επειδή τα experiences συνήθω συμβαίνουν μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο. Οπότε εκεί βρεθήκαμε να κάνουμε πάρα πολύ κοντινή δουλειά με την Google. Okay. Ε, δηλαδή, μεγάλο κομμάτι τη έρευνα που κάναμε εκεί πέρα χρηματοδοτήθηκε από την Google. Το οποίο ήταν ενδιαφέρον, γιατί το background μου και τη ομάδα εκεί ήταν τελείω applied math ε, Το πώ μπορεί να κάνει state estimation, tracking, navigation κτλ. Και υπήρχε ένα κομμάτι programming αλλά ήταν. Second class citizen, να το πούμε έτσι. Οπότε ξαφνικά πριν να συνεργαστεί με την Google που αρχίσαμε να παίρνουμε αρκετό experience στο να γράφουμε software. Ε, numerical software και high performance, δηλαδή image processing, καραμπιτζολίπρα, κτλ. Ε, το 2016 έκανα drop out από το PhD. Παρ' όλα αυτά έχω αρκετέ δημοσιεύσει στο σχολείο και ακαδημαϊκά, μου άρεσε πολύ ο ακαδημαϊκό κόσμο. Το 2016 έκανα drop out από το PhD. Έκανα, πήγα στην Apple. Στην Apple ήμουν στο Special Projects Group. Okay. Που είναι η ομάδα που μου δουλεύει σε μελλοντικέ τεχνολογίε μελλοντικά προϊόντα. Εκεί δούλευε πάνω σε perception για αυτόνομα συστήματα. Θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένε λέξει. Ε, δούλεψα από το πώ, α πούμε, ένα αυτόνομο σύστημα που κινείται μπορεί να χρησιμοποιεί αισθητήρε, κάμερε, λάινταρ, ραντάρ για να καταλάβει που βρίσκεται, να καταλάβει τι βρίσκεται γύρω του, να χαρτογραφεί την περιοχή, τι αντικείμενα είναι γύρω του κτλ. Ξεκίνησα σαν μηχανικό, έκανα Parts and engineering manager 2, οπότε έγινα εκτό από το γράφω κώδικα για το πιο mundane task μέχρι το πώ κάνω manage μια ομάδα ας πούμε, 10 ανθρώπων ή lead μια ομάδα 20. Ε, για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε αυτό, δηλαδή ήταν. 6 χρόνια ήμουν ήμουν. 5,5-6 χρόνια. Ε, εκεί κάπου. Α, Άρχισα να βλέπω διάφορα πράγματα να συγκλίνουν. Ε όσον αφορά την άμυνα, κάτι το οποίο αν με ρώταγε κάποιο πριν πέντε χρόνια, ξέρεις, θα, ας πούμε θα έχεις θα μια εταιρεία άμυνα, θα του λέω ότι είναι τρελός. Εκεί συνέβησαν διάφορα πράγματα, το μπορώ να, 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 να επεκτάθω. Και ε, α, καρφώθηκε στο μυαλό μου ότι χρειάζεται α, ας πούμε, ένα νέο κύμα εταιρεών άμυνα στην, στην, Ευρώπη. Ε, αυτό το έβλεπα, έχει, το έβλεπα να αρχίσει να συμβαίνει στην Αμερική. Ε, α, και να γιγαντώνεται σιγά-σιγά. Ε, έβλεπα ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό α, στην Ευρωπαϊκή αμυντική Βιομηχανία. Τώρα αυτό μιλάμε το 20. Okay. Οπότε ξεκίνησα τη Λάμδα το 21. Επέστρεψα το κολοκύριο το 21 Ελλάδα. Υπηρετήθηκε η εταιρεία νομικά τον Οκτώβριο του 2021 και πήραμε και την αρχή χρηματοδότηση από το Marathon Venture Capital α, που είναι από το πιο άνοιχτο μυαλά VCs στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό μετά από αρκετή εμπειρία μιλώντα με venture capitalists στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και η ομάδα συγκεντρώθηκε, η initially founding team που effectively είναι co-founders, το γεναρη Φλεβάρτη 22 και ξεκίνησε η εταιρεία. Πριν πα παρακάτω, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, είπε ότι έγιναν κάποια γεγονότα, είδε κάποια πράγματα και αυτό άρχισε να μαζεύεται, να μαζεύεται και σε έκανε να πάρει την απόφαση. Έχει ξεχωρίσει μερικά από αυτά που. Ναι, είναι τρία άμα το δούμε, α πούμε, ψυχρά, σαν να είμαστε ένα εξωγήινο που βλέπει την ιστορία, ξέρω εγώ, ψυχρά, και δεν μα επηρεάζει τίποτα. Ε, υπάρχουν τρει μεγάλε, πούμε, μακροοικονομικέ, ιστορικέ τάσει αυτή τη στιγμή που συγκλίνουν δυστυχώ ευτυχώ. Ένα είναι, ε, υπάρχουν αναθεωρητικέ mm. Υπάρχουν δυνάμει που δεν είναι, ξέρω εγώ, μία. Μικρή χώρα ενό τρελού δικτάτορα, είναι μεσαίε οι, οι, οι υπερδυνάμει, οι οποίε θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα γύρω του. Για το χύψη, εν λόγω, θεωρούν, ρε παιδάκι μου, ότι ας πούμε, το, ο τρόπο που σχηματίστηκε ο κόσμο στο τέλο του ψυχρού πολέμου ή στο τέλο του τρόπου παγκόσμιου πολέμου δεν του αρέσει και θέλουν να το επαναδιαπραγματευτούν αυτό. Και αυτέ οι δράμε δεν έχουν πρόβλημα να το κάνουν αυτό, δεν έχουν ηθικού φορολογού να το κάνουν αυτό δια τη βία. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι οι τεχνολογίε που μπορούν να σου επιτρέψουν να το κάνει αυτό είναι πιο προσβάσιμε. Δηλαδή, αν ήθελε να το κάνει αυτό στα 90 s έπρεπε να έχει fighter jet. Για να έχει fighter jet ή πυρηνικά όπλα. Που μπορούσαν να στα δώσουν μόνο ας πούμε, οι δυνάμει που ήταν στι ασφαλεία. 5-6 mm -hmm. πέντε-έξι μεγάλε υπερδυνάμει. Καμία από αυτέ δεν ήταν αρκετά τρελή να τα δώσει σε μια μεσαία δύναμη, όπω το Ιράν, α πούμε. Ε, στην εποχή μα αυτό αλλάζει. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, ακόμα και για non-state actors, δηλαδή του Χούθη, ε, είναι πολύ εύκολο να πάνε να πάρουν πούμε, υλικά που αγοράζει από το Amazon ή το Scrooge. Α, ή το Alibaba και να κατασκευάσεις να ε, drone για να πλείς του, γειτονέ τους, τους γείτονές σου. Ε, ε, ε Νομίζω... Και, το, και, το, και, το, και το, τρίτο πράγμα είναι ότι πέρα από αυτέ τι αναθεωρητικέ δυνάμει που δεν έχουν ηθικού πράγματος να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι νέε τεχνολογίε επιθετικά, το τρίτο πράγμα είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή μπορεί τα αποτελέσματα τη κλιματική αλλαγή και το πώ πρέπει να προσαρμοστούν οι κοινωνίε μα και το πώ αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Σε μεγάλο βαθμό μπορεί να σκεφτεί την κλιματική αλλαγή σαν ας πούμε, ένα μεγάλο ας πούμε, <coughs> γεωπολιτικό εχθρό τη Δύση. Με, ένα, με, ε, με, με ένα τρόπο. Οπότε αυτά συμβαίνουν πολύ σπάνια στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Και δυστυχώ αυτό, και ευτυχώ αυτό κάπου σου θέτει κάποια ηθικά διλήμματα. Τουλάχιστον εμένα, σαν ένα άτομο που δούλευε πάρα πολύ στη ρομποτική χρόνια και μπορούσα να αντιληφθώ τι μπορεί να κατασκευάσει κάποιο στην εποχή μα. Ε, μπαίνουν κάποια ηθικά διλήμματα. Δηλαδή, τι είναι πιο. Γιατί και εγώ ξε... Όπω είπα, ξέρω, αν μου έλεγα πριν πέντε χρόνια θα ήμουν αστερή άμυνα, θα τον έλεγα τρελό. Α, και το μπαίνει ένα μεγάλο ηθικό δίλημα, τουλάχιστον πήγε στο μυαλό μου, ότι τι είναι πιο ανήθικο να πει ότι δεν δουλεύω στην αμυντική βιομηχανία, επειδή από κάποια στιγμή θα κατασκευάσω κάτι που θα χρησιμοποιηθεί επιθετικά ή αμυντικά, αλλά θα είναι όπλο. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί λάθο από κάποιον. Κάποια στιγμή μπορεί να μην ελέγξω εγώ πώ θα χρησιμοποιηθεί αυτό σε 10 χρόνια αυτό που κατασκευάζω. Είναι πιο ανήθικο να έχει ένα ας πούμε, καθόλου ασεβαστό πασιφισμό, να πει δεν θέλω να δουλέψω αυτό, γιατί διαφωνώ ιδεολογικά σεβαστό, ε, ενώ έχει γείτονε γύρω σου έχει παρανοϊκού δικτάτορε που φτιάχνουν σε βιομηχανική κλίμακα οπλισμένα ρομπότ, και συναντήσω ότι ξέρει από την ιδέα μου δεν θέλω να κάνω κάτι, θα τα αγνοήσω. Μία επιλογή είναι αυτή που έχει κάποιο ανήθικο ε, ε, στοιχείο. Η άλλη επιλογή είναι, OK, θα πάω να φτιάξω αντίμετρα. Αυτά είναι όπλα. Το να κατασκευάζει όπλα έχει μία σειρά από ηθικά ζητήματα μέσα. Έτσι. Mm -hmm. Οπότε μπαίνει αυτό το ηθικό δίλημα. Ποιε από τι δύο επιλογέ είναι λιγότερο ανήθικοι. Ε, και δυστυχώ αυτό μπαίνει από την ιστορία κατά τη γνώμη μου. Α, οπότε εγώ απάντησα εκεί. Ότι κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή χρειάζεται, χρειάζεται μια αναγέννηση ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ε, mm. σε, 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 σε σημαντικό βαθμό. Να ρωτήσω γιατί πιστεύει ότι φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε σαν δεδομένο αυτό το οποίο λε, ότι. που η... εγώ προσωπικά δεν έχω άποψη, είναι κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τη στιγμή τώρα, ότι η Ευρώπη χρειάζεται άμυνα. Αλλά πώ φτάσαμε εδώ. Ενώ ιστορικά, ας πούμε, η, η Ευρώπη ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε πάρα πολλοί τακτικά πολέμους και λίγα χρόνια μετά είναι ένας χώρος ο οποίος καταλαβαίνω από αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαν να έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από το πόλεμο σε βαθμό που αυτό έχει έκπτωση στην ίδια του την άμυνα. Καταλαβαίνω καλά αυτό το οποίο είπε. Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα το έλεγα ότι η... ο λόγος ύπαρξης οποιασδήποτε αμυντικής βιομηχανίας είναι να αποτρέπει τον πόλεμο. Δηλαδή να διατηρεί ένα τεχνολογικό προβάδισμα, ώστε οποιοδήποτε θέλει να σε απειλήσει, να φοβάται να το κάνει. Να φοβάται τη συνέπειε, επειδή ξέρει ότι, ότι έχει την τεχνολογική υπεροχή. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη μια μικρή Ο, ο πρώτο. <συσκάς> Αν αποτύχει αυτό, ο δεύτερο λόγο ύπαρξη είναι να βοηθήσει να τελειώσει οποιαδήποτε σύραξη ξεκίνησε γρήγορα. Ε, η ευρωπαϊκή ομική βιομηχανία, κατά γνώμη μου, έχει αποτύχει και στα δύο. <συσκάς> Ένα, δηλαδή, βλέπουμε ότι. Αρχή... Τελευταία. τελευταία. Έχουν αρχίσει οι σειράξει στην περιοχή μα, οι οποίε ε, δεν φοβήθηκαν, α πούμε, αυτοί που τι ξεκίνησαν να τι ξεκινήσουν. Δεν φοβήθηκαν την πιθανή αντίδραση, α πούμε, τη Γαλλία, τη Γερμανία, κτλ. Ε, ε, και βλέπουμε ότι αυτέ δεν τελειώνουν γρήγορα, επίση. Οπότε παίρνω αυτό σαν δεδομένο. Τώρα, το γιατί συνέβη αυτό νομίζω μια είναι τεράστια συζήτηση. Μπαίνει και λίγο στο στο κοινωνικό, α πούμε, οικονομικό κομμάτι, που δεν έχω το γνώση, κυρίως εγώ το βλέπω από τη μεριά, σαν μηχανικό, τι μπορώ να κάνω. Το, ε, θεωρώ ότι σε, σε, μεγάλο βαθμό είναι. Complacency, δηλαδή, είναι, είναι δύο πράγματα. Είναι ένα ότι πράγματα τα οποία ήταν εξωτικά υλικά, δηλαδή το να έχω ένα πάρα πολύ μικρό και ελαφρύ υπολογιστή και φτηνό, που μπορώ να το βάλω σε ένα πυράβλο για να κάνει αυτόματα βλογή ή σε ένα μικρό τετρακόπτερο. Αυτό ήταν κάτι που το, στα 80s και στα 70s Ήταν super exotic technology Πολύ λίγοι είχαν mm. πρόσβαση σε αυτό Τώρα έχει γίνει commodity Τώρα έχω μια ψηφιακή κάμερα που μπορεί να τρέχει σε υψηλό frame rate Για να τη χρησιμοποιεί για να ελέγχω κάτι έτσι. Αυτό ήταν επίση κάτι που ήταν Υπήρχε στα 70s και στα, στα 80s Α, Στα 90s Πάλι ήταν exotic technology Τώρα έχει γίνει commodity Α, Οπότε γίνεται πιο εύκολο Για κάποιον adversary Να δημιουργήσει τεχνολογίες που δεν είχε πρόσβαση πιο πριν και η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό έκανε. Έκανε ό,τι, κάνει η BMW, η BMW, ξέρω εγώ, με τη, όσον αφορά την Tesla. Είναι, για μένα η απάντηση αυτό, η καλύτερη απάντηση που έχω δώσει είναι γιατί δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή Tesla. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή Tesla. Γιατί ενώ είχαμε, αμυκ, είχαμε αυτοκίνητο βιομηχανία, η Ευρώπη τεράστια. Έτσι. γιατι δεν υπαρχει mm. ευρωπαικη tesla γιατι ενω ειχαμε ειχαμε είχε γιατι ειχε γινει complacent σε ένα συγκεκριμένο business model, ότι έχω βενζινοκινητήρε, μπλα ε, μπλα μπλα. Uh, αντίστοιχα, η αμυντική βιομηχανία έχει γίνει complacent σε ένα συγκεκριμένο business model mm. ο, ότι παράγω okay. μόνο μεγάλες πλατφόρμες παράγω μόνο ας πούμε ένα ε, tanks, φρεγάτες και τα λοιπά που έχουν ας πούμε, ένα development time 5-10 χρόνων και τα λοιπά ε, και αγνοώ τα μικρά πράγματα αγνοώ Νέε τεχνολογικέ τάσει που εμφανίζονται, παρά το ότι τεχνικά μπορώ να τι καταφέρω, γιατί, γιατί στο balance sheet μου δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό αυτή τη στιγμή. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που η BMW τεχνικά μπορούσε να φτιάξει ηλεκτροκινήτρε αν ήθελε όχι μόνο μπορούσε, είμαι σίγουρο ότι αν το έβαζε και νούμερο ένα priority πριν 10 χρόνια, θα μπορούσε να έχει και ένα πιο cost efficient όχημα από την, από την Tesla. Αλλά δεν είχε λόγο να το κάνει γιατί δεν έβγαζε νόημα στον balance τη. Έτσι σου λέει: Πριν ζωγεινή δρα πουλάω γιατί να πάω να αυτοκτονήσω γρήγορα. Για, γιατί να κάνω απότομα το, το, switch. Ε, ε, και δεύτερον, εντάξει, είναι, είναι και το, το πώ είναι δομημένη έτσι, η ευρωπαϊκή οικονομία και η ελληνική κατά επέκταση, ότι πολλέ από αυτέ τι εταιρείε ε, έχουν μεγάλη με διάφορου τρόπου κρατική στήριξη. Οπότε το να έχουν πούμε, innovation δεν, δεν, έχουν τόσο πίεση mm. να έχουν innovation. Δεν είναι α πούμε, η κινέζικη ή η αμερικανική οικονομία που είναι τελείω slit throat α, ο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να, ε, να, 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 να ε, ε, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα, οι κινέζικοι. Mm. Δηλαδή βλέπουμε εμεί τη, τη, Huawei και την BYD και νομίζω ότι είναι μόνο αυτέ και παίρνουν κράτη κρατική στήριξη. Αλλά για να μεγαλώσει η Huawei, υπήρχαν άλλε 50 Huawei που δεν τα καταφέρανε. Και υπάρχει ένα τρελό ανταγωνισμό εσωτερικά στην κινέζικη αγορά. Ξέρω, δηλαδή, α, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, ανταγωνίζονται και προφανώ έχουν πούμε, ε, κρατική στήριξη. Αυτό δεν το έχουμε στην Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, μπορεί να πα και να δει ακόμα και ακόμα και μεγάλε τρει δηλαδή, και επιτυχημένε. Δηλαδή, η Bosch, η Infineon. από τεχνολογικά του πιο μπροστά εταιρείε. Αν πα και εγώ, μεγάλο μέρο του RD του γίνεται φαντ από ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm -hmm. φάση Horizon και τέτοια ξέρω εγώ που αυτό δεν το βλέπεις στην Google και στην Apple βλέπεις ότι ξέρω η Google και η Apple θα πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε, από το... τα cast reserves ή το Facebook να τα πετάξεις σε R&D και δύσκολα R&D ε... αυτό, sorry, που... όχι ας... εμένα, καταρχάς συγγνώμη ήταν ακριβώς η απάντηση η οποία έψαχναν, δηλαδή το τεχνολογικό complacency, δηλαδή δεν ήξερα βέβαια τι απάντηση έψαχνα, αλλά όταν όταν έδωσα αυτή την απάντηση εμένα μου λύθηκε ε, το, το ερώτημα και αυτό ήταν και μία έχουμε γυρίσει ένα επεισόδιο με το Μπάνο από τη Marathon και είχα αυτή την, την απορία κάποια στιγμή και έλεγα γιατί οι εταιρείε δεν κάνουν άλλο και ένα budget για ξέρεις, πολύ εξερευνητικά ε, projects και ίσως η αλήθεια είναι ότι αν τα χρήματα δεν είναι δικά σου και είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει τόσο πίεση αυτό το πράγμα να, που, στο οποίο θα επενδύσει την έρευνά σου να, να πετύχει. Γιατί λες... δύο, δύο, δύο πράγματα. Yeah. Λέμε yeah. τα χρήματα yeah. είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Εκατότατα. Είτε, είτε, είτε με τη μορφή ότι τα παίρνουν από του φορού, είτε με τη μορφή ότι κόβουν χρήμα και μέσω του πληθωρισμού πάλι είναι σαν να τα παίρνει. Εκατότατατα. Ενώ δεν είναι χρήματα τα οποία είναι, τα έχει κερδίσει από τα ακριβώς, προϊόντα ακριβώς, που έχει πουλήσει. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Mm. Είναι ότι είναι χρήματα τα οποία τα πήρε και τι τάχε, τι δεν τάχε. Οπότε yeah. δεν υπάρχει αυτή η πίεση ότι πρέπει να το κάνουμε να πετύχει. Και... I get it. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένα. Δηλαδή, εμεί έχουμε μιλήσει με ας πούμε, in quote γραφειοκράτε στι που είναι γύρω από αυτά τα προγράμματα και μα θεωρούν τρελού. Όπω λέμε, παιδιά, κάνετε αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ, χρησιμοποιώντα uh, VC Money, είστε τρελή γιατί το κάνετε αυτό. Θα γράψετε ένα proposal που θα πάτε να βρείτε το τάδε γραφείο που γράφει proposal, α πούμε, θα έχετε πέντε partners το proposal αυτό θα κάνει 2 χρόνια development 2 χρόνια pilot testing και μετά μπορεί να υπάρχει υπόσχεση δεν ξέρω από την αστυνομία της Καταλωνίας ότι θα, θα <laughs> κάνει <laughs> ένα order ε, και υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που δουλεύουν έτσι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ε, παρένθεση καλά κάνουν οι άνθρωποι πρέπει να, αν αυτό είναι το μοντέλο και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να, να εργαστούν και να κάνουν αυτό που τους αρέσει μπράβο τους ε, απλά αυτό το πράγμα είναι παρανοικά αργό ε, Εκεί είναι όπως το λες. Δεν, δεν νιώθεις την ανάγκη να πας γρήγορα. Γιατί και να αποτύχεις δεν, δεν υπάρχει κανένα consequence. Δεν θα χάσεις κάτι. Ε, νο, νομίζω πάντως ότι υπάρχει μεγάλο, μεγάλη συζήτηση ότι μάλλον ο τρόπος που προσπαθεί να κεντρομείσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι αποτυχημένο. Ο σύντρος πάντων όχι επιτυχημένος. Ε, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα χρήματα δεν φέρνουν πίσω αύξηση στο ΑΕΠ. Στο, δηλαδή το να γυρίζει απλά χρήμα, ρε παιδί μου, μέσα μια αγορά και να λες ότι, οκ, εγώ πληρώνω κάποιου μισθού, κάποια υλικά, κάποιο τίποτα, και βγαίνει κάτι. Αλλά μετά αυτό το κάτι δεν πάει παρακάτω. Δηλαδή δεν έχει πολλαπλασιαστικό παράγοντα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια αποτυχία. Δεν... Ναι, δεν έχουμε ευρωπαϊκού μικροεπιστρέφαστε. Δεν έχουμε λειτουργικό σύστημα. Δεν έχουμε κινητό τηλέφωνο. Α, έχουμε το Raspberry Pi, ίσω αν προσθέτει η Βρετανία είναι ας πούμε, ε, Ευ... ε, Ευρώπη. Μην Μι ε... τέτοια πράγματα. <laughs> Ενώ σαν Ήπειρος και ιστορικά είναι έτσι. Ναι. Αλλά, το... Αλλά είναι πάρα πολλοί τομεί, με εξαίρεση στο αεροσκάφη, και... που, που έχουμε μείνει δραματικά πίσω. Και αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Mm-hmm. Α, την δηλαδή... ARM, βέβαια. Συγγνώμη, τώρα τη σκέφτηκα. Ε, ναι. Η ARM, ναι, είναι. που Επισης είναι το IP. Ναι, uh, ναι, ναι, ARM, ναι, ναι. το οποίο είναι κάπου... ναι. ε, υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχει η Airbus, η Volvo, ε, η ASMM, Αλλά συγγνώμη, μια πολύ μικρή παρένθεση. Όντω, γενικά δεν έχουμε μυαγού. Πάλι και αυτό το συζητούσαμε. Νομίζω στα 90s είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή μυαγωγών στην Ευρώπη και τώρα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Και, συνόμηνα, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και, και δε, δε, η κρατική στήριξη δεν είναι απαραίτητα κακή. Απλά είναι με ποιο τρόπο γίνεται. Δηλαδή, τώρα βλέπει τι ΗΠΑ. Σου λένε ναι, θέλουμε να φέρουμε τα εργοστάσια παραγωγή chips. Στη... εδώ και κάνουν, ξέρω εγώ, δίνουν χρήματα στην ΕΤΕΛ να πάνε να φτιάξει εργοστάσια ε, ε, ή βλέπεις, ρε παράδειγμα, ότι βλέπουμε όλοι, ξέρω, θαυμάζουμε αυτήν την τη Tesla, τη SpaceX ε, σε κάποια σημεία που ζορίστηκε η βοήθεια που έκανε ο Ομπάμα εκεί πέρα και το πώ παρενεύει ε, ήταν σημαντικό στο να επιβιώσει η εταιρεία και να, ε, και να, και να συνεχίσει. Ε, ένα άλλο πρόβλημα στην Ευρώπη, εντάξει, είναι ότι... Και Οποιαδήποτε μορφή παρέμβαση γίνεται τόσο πολύπλοκη επειδή έχει ε, άπειρου. Πάρα πολλέ χώρε πρέπει να συμφωνήσουν ε, mm -hmm. και μια πολύπλοκη γραφειοκρατία στο πώ θα οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Ε, mm -hmm. Είναι, είναι okay. τεράστια. Δηλαδή, η πολιτική κρίση στην Ευρώπη είναι τεράστιο ζήτημα. Α, απλά εγώ βλέπω τι μπορώ να κάνω τεχνολογικά σαν άνθρωπο σαν μηχανικό και κάπω προσπαθώ να αγνοήσω το όλο, πολιτικό, οικονο, οικονομικό κοινωνικό. Οπότε, τι κάνει σαν μηχανικό και η Λάμδα κατ' επέκταση. Ε, λοιπόν, ε, η Λάμδα. Ε, το, η βασική μα ιδέα είναι το πώ μπορούμε να φτιάξουμε σαν μεγάλη ιδέα ρομπότ στον τομέα τη άμυνα και τη πολιτική mm -hmm. ε, το. Α, α, το πρώτο το οποίο φτιάξαμε είναι ένα αυτόνομο πύργο επιτήρηση. γιατί φαίνεται εξωτερικά ένα χαζό ρομπότ. Με την, χαζό, χαζό, με την έννοια είναι στατικό. Παρ' αυτά έχει όλα πούμε, τα avionics, το software, το manufacturing και θα συναντούσε ακόμα και αν έφτιαχνε ένα πολύπλοκο drone. Okay. Από το πώ θα το πουλήσει μέχρι το software που θα τρέχει on the edge εκεί πέρα, μέχρι το πώ θα έχει πλειονάσει επικοινωνίε, μέχρι το πώ θα το κατασκευάσει, πώ θα το εγκαταστήσει, πώ θα κάνει τα operations κτλ. Οπότε ψάχναμε να βρούμε κάτι που φαινόταν εύκολο, ε, ε, για να πείσουμε και του επενδυτέ να φύγει ο φόβο του. Ε, Παρ' αυτά, θα μα επέτρεπε να μπούμε σε μια τροχιά εδώ να φτιάχνουμε ρομπότ για το κλάδο τη άμυνα και τη πολιτική προστασία. Το πρώτο είναι η αυτόνομη πύργη επιτήρηση. Είναι 9 αυτή τη στιγμή εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 7 είναι με την περιφέρεια υπήρου για την πολιτική προστασία, 2 είναι με τι ενόπλε δυνάμει ε, για, για επιτήρηση ακτογραμμή. Το... Είναι σαν ένα μικρό δορυφόρο, α πούμε, που είναι σαν έπιπλο εκεί. Αν μπορεί να πα και να, ε, να, να, να εγκαταστήσει. Έρχεται... Έχει οδηγίε, ε... <laughs> ναι. Και για το software. Και προσπαθούμε να κάνουμε. Ο... Τι εγκαταστάσει τώρα τι έχουμε κάνει εμεί, αλλά προσπαθούμε να το φτάσουμε σε ένα σημείο που απλά μπορεί να στείλει κάποια κουτιά, α σε μια ταξιαρχία ή σε ένα φυλάκιο και να μπορεί κάποιο άνθρωπο χωρί πολλέ γνώσει να το να τον εγκαταστήσει. Ε, ε, το όλο σύστημα έρχεται συσκευασμένο σε, σε κουτιά χωράει σε εγκαρότσια ενό αγροτικού ή σε ένα, ε, ή σε ένα φουσκωτό. Α, εγκαθίσταται, α, τώρα το έχουμε κατεβάσει, χειρός 6 ώρες από δύο άτομα ε, με, ας πούμε, commercial home tools, ηλεκτρικά yeah. κατσαβή και τα λοιπά. Ε, α, Και έχει μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, πλειονάωση επικοινωνίες, δηλαδή έχει ειδοερφορικό, συνδέσεις 4G ε, και μπορεί να έχει να κάνει support κάποιο point-to-point. Μια point point πόνης είναι εσύ, σαν κάτι ευθυντικό φαντάσου, έτσι ώστε να εξασφαλίζει συνδεσιμότητα α, ανεξαρτήτως αν κάποιο από τα τρία έχει πέσει. Ε, Όλα αυτά είναι προστατευμένα από τον καιρό, από ακραίους ανέμους. Δηλαδή τώρα έχουμε σταθμούς που έχουμε, κατα... έχουμε δει να πιάνουμε 97 χιλιόμετρα την ώρα άνεμο. Mm. Να σα δώσω να καταλάβετε, τα περισσότερα τετρακόπτρα με πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα άνεμο δεν μπορούμε να σκοτώσουμε. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, δηλαδή, αυτό είναι γύρω από 4-10. Αυτό που είχαμε, μπορεί, για να πω, πόσο από 4 είναι, γιατί το... φτάνει, για φτάνει δεν... στο σημείο που και να επιβιώσει, εσύ μπορεί να έχει ξεκολλήσει κάποιο δέντρο και να σου έρθει κατά πάνω σου ξέρω. Okay. <laughs> okay. <laughs> um, 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 uh, έχει μία κάμερα η οποία περιστρέφεται, κάνει zoom. Uh, um, uh, οι κάμερε αυτέ έχουμε διάφορε εκδόσει. Δηλαδή, εμεί το έχουμε γράψει στο σύστημα να είναι αγνώστικο προ το manufacturer της, τη τη κάμερα και μπορούμε να αποστρέψουμε από τι κάμερε, τι καλέ κάμερε που βλέπει για περίμετρα security, α πούμε, σε ένα mall. Οποιαδήποτε κάμερα έχει Ethernet, μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Το bottom line είναι αυτό. Είτε την κάμερα που βλέπει σε μια κορβέτα ή μια φρεγάτα, με ένα τεράστιο πράγμα ξέρω, που μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο, μισό εκατομμύριο ε, και βλέπει έναν άνθρωπο σε 8 χιλιόμετρα το βράδυ. Είτε μιλά, ξέρω εγώ, για την. Ε, ε, α, ε, μία κάμερα που είναι στο mall. Έχουμε δηλαδή συστήματα που mm -hmm. δουλεύουν και με τις δύο και το έχουμε γράψει όλο σαν να είναι αγνώστικο προς τον κάμερα Aventor. έχει έναν υπολογιστή Edge μαζί με ας πούμε, διάφορα κυκλώματα εκεί για να ελέγχεις, το power, α, να ελέγχεις τις συσκευές που έχεις, α, να μοιράζει Τη, τη συνδεσιμότητα εκεί πέρα, να εκλέγει τι τις, τις μπαταρίε. Ε, ε, είναι πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Αν βάζει ένα ρομπότ να κάθεται κάπου, ακόμα και να είναι ένα, ένα μια κολόνα με μια κάμερα και να αν είναι υπολογιστή. Α πούμε, αν είσαι σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να πα ε, και έχει μπλοκάρει η κάμερα. Γιατί η συγκεκριμένη κάμερα ξέρω, μπορεί να ξέρουμε ότι την μπλοκάρει μια τόσο. Και πρέπει να την κάνει reboot. Πρέπει να έχει ένα κύκλωμα και το software που υπολογιστή ναι. θα πάρει να είναι κλείσει. Παράδειγμα. Ε, α, και το software εκεί παίζει το ρόλο, ενό. Παρατηρητή που θα είχε κι άλλα αντί για την κάμερα ή θα χειριζόταν την κάμερα και θα τη χειριζόταν non-stop. Δηλαδή μπορεί να το αναθέσει αποστολέ. Να του πει: Θέλω να επιτηρήσει αυτή την περιοχή. Ε, θέλω να επιτηρήσει αυτή την περιοχή και αν δει έναν άνθρωπο να σταματήσει ή μια βάρκα και να τον το, το, το ακολουθήσει. Θέλω να επιτηρήσει αυτή την περιοχή και αν δει καπνό, θέλω να το παρακολουθήσει και να με ενημερώσει. Ε, ή θέλω να το κάνει τώρα, α πούμε, σε κάποιο long term storage που έχουμε στο, α, στο cloud, α, στο, 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 government cloud. Α, το, α, ε, το, stack μέσα, αν μπορώ να το περιγράψω πιο απλά, είναι α, έχουμε ένα τα, 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 κεντρικά κομμάτια έτσι. Έχουμε ένα neural net το οποίο εντοπίζει πάνω στην εικόνα ανθρώπους, οχήματα, σκάφη, στήλες καπνού. Ε, not something fancy, δεν σημαίνει sense that, ακόμα είμαστε ακόμα μικρή ομάδα, αλλά εκεί έχουμε βάλει πάρα πολύ πόνο σε να μαζέψουμε σχετικά δεδομένα. Mm. Δηλαδή, το... Συγγνώμη, γίνεται on device αυτό. Mm, ναι, ναι, ναι. Ο, 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 όλα τρέχουν on, on device επειδή τα, οι συνδέσει που έχουμε δεν είναι τόσο καλέ. Και επειδή φαντάζομαι αν έχω ένα στόλο, α πούμε, έχω ένα στόλο με χίλια τέτοια. Ε, δεν θέλω να πω ότι ξέρει για να αγοράσει χίλια, αν, αν ξεκινήσει με δύο και θε να πα στα 100 να κάνει scale μια υπηρεσία, θα πρέπει να πα να βάλει μια απίστευτη σύνδεση και ένα απίστευτο σερβερ στο, ναι, 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 στο ναι, ναι, κέντρο ναι, ναι. επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα μοντέλο λοιπόν που εντοπίζει αυτά στην εικόνα. Δεύτερον, υπάρχει ένα αλγόριθμο προπεριεταίροι που είναι κυρίω πάρα πολλά μαθηματικά ε, στο πώ αντιστοιχίζουμε, στο πώ αντιλαμβανόμαστε την κάμερα το φακό τη που αντιστοιχεί γεωμετρικά στο χώρο και πώ την εικόνα που βλέπουμε από την κάμερα ε, την αντιστοιχίζουμε με δορυφορικού χάρτε, το Google Maps επί τη ουσία. Φαντάζομαι αν χειριζόσουν μια κάμερα και έβλεπε, έτσι την περιοχή και είχε και το Google Maps ανοιχτό mm -hmm. ή το Earth, right, και θα μπορούσε να κάνει κάποιε αντιστοιχίσει. Οπότε θα μπορούσε να πει Α, αυτό που βλέπω είναι εκεί πέρα. Okay. Αυτό που βλέπω εκεί είναι σε αυτή τη θέση. Οπότε αυτό μα επιτρέπεται να βλέπουμε κάτι να τοποθετούμε πάνω στο χάρτη. Γνωρίζει ε, δηλαδή η στήλη που βρίσκεται, άρα μπορεί στο να περι... Να ναι, έχουμε, Αυτό τώρα προσπαθούμε συνδυαρκώ να αυξήσουμε την, την, την ακρίβειά του. Έχει διάφορα corner cases ε, και έχει και διάφορε εφαρμογέ. Ιδιαίτερα στρατιωτικά έχει πάρα πολλέ εφαρμογέ. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πούμε, για, ε, όταν βλέπει ένα καπνό. Α, να μπορεί να πει το περίπου ποιο είναι το, 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 το location. Ε, έχουμε ένα κομμάτι μετά που κάνει track, Δηλαδή, αν βλέπω κάτι και το είπα πάρει, να. Να, ενώ περπατάει, να θυμάμαι ότι αυτό α πούμε το bounding box από το neural net, αυτό είναι να πάρει. Ε, και μετά κάποιο κομμάτι, α πούμε, το πώ αυτά τα οργανώνει, πώ κάνει κάποια. first rudimentary analytics, πώ κάνει trigger notifications, πώ το κάνει αυτό plug, α πούμε, με κάποιο event management system. Α, γιατί μπορεί, να πούμε, αυτό ο πύργο να πεις, να υπάρχει ήδη κάποιο event management system και πρέπει να κουμπώσει σε αυτό. Από το να στέλνει WhatsApp notifications, οι notifications στο Slack, μέχρι το να στέλνει ένα old school event management system που μπορεί να έχει κάποια υπηρεσία. Άμα βάλει στο κράτο το ελληνικό να παίρνει notifications στο Slack, πάντα να μα ενημερώσει, δηλαδή θεωρώ ότι είναι απέξω. Δεν ξέρω. Δεν θα το περίμενα γιατί να είναι τόσο. Είναι τεράστια η ιστορία αυτό με την διαλειτουργικότητα. Ακόμα και κράτη πολύ πιο πλούσια από εμά. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ. Πώ μπαίνει ένα code base και υπάρχει τρελό legacy. Mm -hmm. φάντασμα, αν έχει ένα code base που υπάρχει καιρό mm -hmm. και έχει πελάτε, υπάρχει, τρελό legacy μέσα. Έτσι. Και λέει, Α, παιδιά, αυτή την κλάση, μην την ακουμπήσετε, μπορεί να έχει γραφτεί πριν 10 χρόνια, αλλά είναι σημαντική. Μπλα, μπλα. Α, το ίδιο συμβαίνει και με το, το infra, το δημόσιο. Ε, δηλαδή, εγώ έχω δει παραδείγματα τώρα εκτό Ελλάδο. Όπου να πετάει αεροσκάφο ένα retrofitted chest να ξέρω εγώ για να κάνει ας πούμε, επιτήρηση για καπνού και να έχει ένα σύστημα ας πούμε, με κάμερα, με μια ακριβή κάμερα πάνω και ένα monitor μέσα στο Και όταν βλέπει κάποιο κάτι, ο τρόπο να το κοινωνεί με το κέντρο επιχειρήσεων είναι να βγάλει φωτογραφία και να τη στείλει στο Viber mm. σε κάποιον στο κέντρο επιχειρήσεων. Γιατί κανεί δεν είχε φροντίσει αυτά τα δύο να είναι διαλειτουργικά. Το οποίο εσά σα φαίνεται παράνοια. Σε ένα σκάφο μπορεί να είναι 20 εκατομμύρια, έτσι. Εγώ ότι άκουσα δε... μια ιστορία από τον Αντώνη για το πώ ε, δίνουν πρόστιμα στην Ολλανδία. Ταχύτητα. Α, ναι. Μου είπε μια ιστορία για ένα σκηνικό. Που τρώει ένας ένα άνθρωπο ένα πρόστιμο και μετά, βασικά του έρχεται το πρόστιμο σπίτι, ότι πήγε τόσο πάνω από το όριο ταχύτητα. Οπότε το λέει στο φίλο τον Ολλανδό που ήταν μαζί στα μάξη και του λέει συλλήp. Τι φοβέρε κάμερες μου πιάζουν τόση ακριβέ. και λέει όχι ρε εγώ σε κάρφωσα λίγο που ήμουν δίπλα. <laughs> <laughs> Διαλειτουργικότητα. <laughs> Υπάρχει, μάιο, πολύ. Okay, και και ε, Ο, ο πύργο νομίζω είναι το πρώτο προϊόν το οποίο... <laughs> ο ο, ο, ο πύργο <laughs> είναι το πρώτο, η συνταγή ποια είναι. Η συνταγή ποια είναι, ότι με τον Πύργο σαν εταιρεία φτιάχνουμε τεχνολογικά το καπάστη να μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα βιόνικς ενό αυτόνομου συστήματο. Που μπορεί να είναι ένα drone, που μπορεί να είναι μια αφορητή συσκευή που χρησιμοποιώ πούμε, για να αυτοματοποιήσω κάποιε λειτουργίε που κάνω σαν άνθρωπο στο πεδίο, που μπορεί να είναι ένα σκάφο. Ε, και εκτιμούμε το εξή σαν συνταγή. Συγγνώμη, σα διέκοψα. Όχι, όχι. όχι. <laughs> και εκτιμούμε το εξή σαν συνταγή. Γιατί αυτή τη υπάρχουν ζητήματα που πιέζουν, ζητήματα εθνική ασφάλεια. Που πιέζουν πάρα πολύ τι δυτικέ κυβερνήσει να κινηθούν πιο γρήγορα στο να τα κάνουν αντρέ. Παραδείγματα σε αυτά τα πρώτα παραδείγματα που θα ξεκινήσαμε και θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλα είναι η προστασία των δασών και δεύτερον το, η κρίση του, του μεταναστευτικού. Ωραία. άλλο ένα που βλέπουμε να ανατέλει σημαντικά είναι η προστασία από τετρακόπτερα. Mm -hmm. ε, σε αυτά, τα προβλήματα, δεύτερο, σε αυτά τα προβλήματα εκτιμούμε εμείς σαν εταιρεία ότι υπάρχουν φτηνέ λύσει. Φτηνές. Μπορεί να πούμε να κάνει retrofit, commercial hard, εμπορικό hardware, μαζί με ένα software stack autonomy, ωραία, που είναι το, αυτό που λέει που είπα πριν, Avionics του πυρηνου mm -hmm. κτλ. Και, και, όλο αυτό να το πακετάρεις, ή, είναι αρκετά εύκολο να το πακετάρει και να κάνει γρήγορα να προτείνει λύσει σε αυτά τα θέματα. Θεωρούμε ότι αυτό το, αυτή η συνταγή, α πούμε, παραγωγή κάνει πάρα πολύ Excel στον αν το δούμε, ξέρω εγώ, το μεθόδου που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικό στρατό, ιδιαίτερα του πρώτου 9 μήνε του πολέμου. Α, το... Και το τρίτο που εκτιμούμε σαν εταιρεία είναι ότι οι μεγάλοι παίχτε σε αυτό το χώρο τη άμυνα τι του νοιάζει, Του νοιάζει να φτιάξουν τάγκ, ελικόπτερα, φρεγάτε, αυτά που λέμε μεγάλε πλατφόρμε. Οπότε θα τα αγνοήσουν αυτά για κάποιο διάστημα. Okay. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα κενό. Και από την άποψη του πελάτη και από την άποψη ας πούμε, του incumbent, του ποιο κυριαρχεί στην αγορά αυτή τη στιγμή, στο οποίο θέλουμε εμεί να πάμε να μπούμε και να πάρουμε κάποιο market share α, ε, στη, στην ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά των συμμάχων τη. Παρένθεση. Οι incumbents στην άμυνα είναι κάτι τελείω α πούμε. δεν έχει καμία σχέση με το tech. Δηλαδή, mm -hmm. να στώσω, η Naval Group που φτιάχνει τι φρεγάτε τι ελληνικέ τέρα. Mm -hmm. Μα δεις το Wikipedia ιδρύθηκε πριν 398 χρόνια. Πόσα. 398. Επειδή α, ένας ξέρω εγώ βασιλιάς Λουδοβίκος, ε, Louis something, ε, 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 αποφάσισε να φτιάξει στόλο για να αντιμετωπίσει τη Βρετανία, ξέρω εγώ. η Rheinmetall Metal, που κάνει τα... Υπάρχει από το 100, υπάρχει 180 χρόνια. Δηλαδή πάει πίσω στη γερμανική ιστορία, πίσω από όλου του πολέμου, πριν ακόμα και από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτέ οι εταιρείε. Είναι εταιρείες... αυτό που λέμε δεινόσαυρο, πραγματικά. Ναι. Και είναι έξι, στις... στην Ευρώπη, τέσσερι-πέντε στην Αμερική. Οι οποίοι έχουν ψήσει όλο το μεγάλο κομμάτι τη αγορά. Ακόμα δηλαδή και, και ερευνητικά προγράμματα να βρει στην άμυνα. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ότι α, υπάρχει αυτό, α πούμε, που λέγονται Prime συνήθω. Υπάρχει αυτό ο μεγάλο ο Prime που έχει πάρει αυτό το ερευνητικό και μπορεί να μπουν και μερικοί μικροί παίχτε να μπουν εκεί μέσα. Ή πολλέ άλλε εταιρείε στην άμυνα είναι απλά ας πούμε, subcontractors αυτόν όλων. Ε, yeah. εμένα μου κάνει πάντω τρελή εντύπωση ότι αυτή. Αυτά τα μαγαζιά τα πολύ μεγάλα δεν κοιτάνε καθόλου το, το χαμηλού κόστου hardware. Γιατί τουλάχιστον αυτό που διαβάζω εγώ, που δεν, φαντάζομαι δεν διαβάζω και τα πιο ξέρω εγώ, Τελευταία τεχνολογία νέα πάνω στην άμυνα. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ειδικά στην ε, Ουκρανία, ένα μεγάλο μέρο του πολέμου παίζεται στο ποιο θα φτάσει τα πιο πολλά φθηνά drones να πετάει στον άλλον. Δηλαδή, το, το να μπορέσει να φτιάξει χίλια drones είναι πιο σημαντικό από το να φτιάξει ένα καλό πλέον. Eventually, θα το κάνουν. Απλά πάνε αρκετά αρκά γιατί έχουν το σύνδρομο ας πούμε, που έχει BMW με την Tesla. Okay. Ε, αυτή είναι η εκτίμησή με έτσι, πρέπει να κάνω λάθο. Αλλά είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και δεν εξαρτάται μόνο από τι εταιρείε. Εξαρτάται και από αυτόν το τι ζητάνε οι στρατοί, το ποιο είναι το επίσημο δόγμα κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα ε, που είναι δύσκολο, δ, δύσκολο να πάει να το, το αλλάξει. Ε, παράδειγμα, τα αντιαρματικά, τα Javelin, που θεωρείται από τα πιο σύγχρονα, α, τα οποία ιδιαίτερα και πάλι στην Ουκρανία τα, τα βλέπαμε αρκετά στην αρχή, ε, έχουν έναν φορτίο υπολογιστή μέσα που είναι 18 κιλά. Γιατί αυτό σχεδιάστηκε το 1989, βάλανε τότε ένα λάπτο, το ξέρω ότι ήταν 20 κιλά, και, <laughs> και δεν έχει, έχει... και δεν έχει ανανεωθεί αυτό το πράγμα. Α, ε, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά <laughs> τέτοια... ναι. <laughs> <laughs> ε, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κοινά και δεν είναι μόνο ζήτημα πούμε, μια εταιρεία ή ενό κράτου. Είναι ένα πολύπλοκο πούμε, mm. σύνολο αποφάσεων που πρέπει να πάρθει για να αλλάξει αυτό. Okay. Οκ, και έστω λοιπόν ότι το, το κομμάτι το, το εταιρικό τη καινοτομία κλπ. Και μπορεί να το αλλάξει μια πιο μικρή, πιο ευέλικτη εταιρεία που ε, φαντάζομαι αυτά είναι που, που κάνετε κι εσεί. Το, το, κομμάτι του περιβάλλοντο πώ θα μπορούσε να αλλάξει και αν ναι, πώ, α πούμε. Στο κομμάτι τη πολιτική προστασία. Ε, εκεί πάλι βλέπεις, βλέπεις ότι Παρά το ότι ας πούμε, τα αποτελέσματα μιας περκαγιάς είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα το... αποτελέσματα που είχαν στα τη, πολλά από τα μέσα που είχαμε μέχρι πρώτη νός, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και μεγαλύτερες χώρες ήταν πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που είχαμε στους 90's. Ε, οπότε εκεί πέρα εκτιμούμε ότι το... εκεί που έχουμε, και έχουμε κάνει και το μεγαλύτερο advance ας πούμε, ε, στην αγορά είναι ε, ότι όλα αυτά τα Αν παρα... οδηγήσει γύρω στην Αθήνα, ξέρω εγώ, υπάρχουν πάρα πολλά παρατηρητήρια τη πυροσβεστική που δεν, δεν, είναι πάντα επανθρωμένα ε, και κάποια είναι παρατημένα, διαλυμένα. Θα μπορούσε κάποιο με σχετικά μικρό κόστο να έχει μια 24-7 επιτήρηση όλων των δασών ε, ε, στην Ελλάδα, ε, όπου να μπορεί ας πούμε, να εντοπίζει μια περκαγιά πολύ γρήγορα. Ε, ε, στην, κα, αντίστοιχο σύστημα που φτιάχνει το Cal Fire στην Καλιφόρνια. Έγραφαν ε, στο New York Times ότι 40% των πυρκαγιών που χρειάζεται να επέμβουνε ξεκινήσαν από αυτό. Okay. Ε, γιατί φα, φανταστείτε τώρα έτσι, δηλαδή, και να. Α, ν, αν είσαι πάνω στο νημητό, είναι πιο εύκολο να παραγγελίσει φαγητό από το e-food. <laughs> παρά, παρά ας πούμε, αν δει μια πυρκαγιά να κάνει pinpoint το, το location. Mm -hmm. Και να κάνει report, να φτάσει αυτή η πληροφορία εκεί που πρέπει να φτάσει για να υπάρξει κάποια αντίδραση. Ε, θεωρώ ότι είναι εφικτό πλέον να υπάρχει ένα πανελλαδικό δίκτυο α, που α, να μπορεί να ε, εντοπίσει. Ε, 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 α, δεν θα είναι silver bullet και δεν πιστεύω δηλαδή όποιο βγαίνει στην εκτήνη και πουλάει ότι μπορεί να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα πάμε για ύπνο και σίγουρα οποιαδήποτε καπνό θα την, θα την εντοπίσει, αυτό είναι ψέμα. Ε, ε, αυτό που μπορεί να καταφέρει τώρα είναι να έχει ένα τεράστιο ας πούμε, στόλο επιτήρηση, όπου εκεί που θα χρειαζόσουν χίλιου operators για να το κάνουν manage, 500 operators, τώρα μπορεί να χρειάζεται ας πούμε, 10 ή 3. Αυτό, αυτό πιστεύω είναι εφικτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό το ratio διαρκώ θα βγαίνει μειούμενο όσο γίνονται τα. Ε, όσο, πούμε, τα, τα neural nets γίνονται ακόμα πιο, πιο έξυπνα. Yeah. Ε, αυτή, αυτή, είναι η πρώτη βασική εκτίμηση που θα, πώς, Πώ διαφέρει η mm. κρατική ενίσχυση και παρέμβαση σε όλα αυτά. Γιατί φαντάζομαι αυτό δεν, μπορεί, δεν πάει κάποιο απλά και το κάνει μόνο του. Υπάρχει μια συνεργασία με το κράτο. Είπε για το Cal Fire πριν, που φαντάζομαι είναι η πυροσβεστική τη Καλιφόρνια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. Ε, και Ανέφερε και πιο πριν ότι η Marathon είναι από του πιο ανοιχτόμυαλου Ευρωπαίου investors. Και εγώ θα ήθελα αυτά να τα κάνω λίγο abstract, να τα πάμε σε μια αφαίρεση και να σε ρωτήσω πώ διαφέρει το κράτο, το Αμερικανικό, στη σχέση του με τι εταιρείε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση τη με τι εταιρείε. Από κομμάτι συνεργασία μέχρι υποστήριξη, μέχρι παρέμβαση. Κοίτα, όλα αυτά το να κάνει drive change πούμε, σε αυτέ τι αγορέ. Είναι σαν να πα να αλλάξει ένα παμπάλαιο code base. Σε <laughs> είναι, αγορές, είναι σε σε σχέση με σ... το κράτο ή την Ευρώπη. Σε... Ή σε... Ή γενικά. Γενικά, με οποιοδήποτε κράτο. Δηλαδή πιστεύω ότι το και στην Κίνα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Mm. Ε, η σημαντική διαφορά είναι ότι ας πούμε το. Α, μια σημαντική διαφορά που έχω δει σημαντικέ είναι ότι ας πούμε στι ΗΠΑ mm. η, κριτική, η, η καλόπιστη κριτική είναι καλό πράγμα. Mm. Δηλαδή, αν βγει να, να πει κάποιο. Επειδή δεν γίνεται το τζάβελ να έχει έναν υπολογιστή που να 18 κιλά. Αυτό, αν, βγει, αυτό, αν, βγει, αν βγει να κάνει αυτό κριτική κάποιο εξωματικό κάτι, δεν θα τον πετροβολήσουνε, δεν θα φοβάται α, ότι μπορεί να έχει κάποιε συνέπειε ή ότι ρίχνει το ηθικό κάποιου κτλ. Ε, αυτό δεν υπάρχει τόσο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι πολύ πιο συντηρητικό ο κόσμο στο να κάνει κριτική, ε, να κάνει αυτοκριτική σε ζητήματα ας πούμε efficiency της δημόσιας διοίκησης. είναι βέβαια εμ... πιο παλιό το code base στην Ευρώπη. <laughs> ναι. ναι. <laughs> και, το, και, το, και, το, άλλο είναι ότι α, το, ας πούμε, το στελεχειακό δυναμικό, α, ας πούμε, το, το, κρατικό στελεχειακό δυναμικό έχει κάποιο career path εκεί πολύ πιο ανταγωνιστικο <laughs> <laughs> να σα δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στε, α, Uh, είναι πολύ συχνό ξέρω, όταν εταιρείε τεχνολογία στη ΣΥΠΑ χρειάζονται εξωτερικά operations να παίρνουν ανθρώπου που πιο πριν ήταν σε ενόπλε δυνάμει. Uh, και σε special πούμε, units των ενόπλων δυνάμεων. Uh, μπορεί να δει ότι ένα που είναι πολύ καλό στα SEALS, ένα που είναι πούμε, το yeah. elite, elite special forces στι Ηνωμένε Πολιτείε, ο μισθό του, τα, οι αποδοχέ του είναι μεγαλύτερε από το προέδρου του, αν είναι με τα μπόνου που έχει για αποστολέ, κτλ. Ε, δηλαδή, ανταμείβεται το expertise mm -hmm. στο δημόσιο τομέα. Έτσι. Α, αντίστοιχα, κάποιο μπορεί να είναι analyst mm -hmm. σε κάποια πούμε, δημόσια υπηρεσία ή στο FBI, κτλ. Αυτό δεν υπάρχει τόσο έντονα στην Ευρώπη. Υπάρχει ίσω στη Γαλλία με κάποιο τρόπο, mm -hmm. στη Βρετανία, αλλά στην υπόλοιπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν, δεν μπορεί να δει ένα πούμε, career path αυτή τη στιγμή, αν γίνει που, -πο πολλοί κόσμοι φοβάται ότι αν γίνει εξωματικό δεν θα έχει ένα τόσο καλό career path όσο με το να γίνει γιατρό ή δικηγόρο. Mm. Δυστυχώ. Και, και, νομίζω αυτό είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο. Νομίζω, είναι, είναι νομίζω πολύ, νομίζω ναι πολύ μικρό κομμάτι τη πίτα των αξιωματικών που επενδύει το. Που επενδύουν οι ένοπλε δυνάμει για την εξέλιξή του. Γιατί είναι... δεν ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή, του στέλνουν για κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά, δηλαδή, νομίζω, στο MIT, σε διάφορα yeah. Αλλά είναι, νομίζω, πάρα, 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 πάρα πολύ λίγοι. Κοίτα, σαν, σαν skills, το, το, skill set όσο έχω στον αναστραφή είναι απίστευτο και οι γνώσει και η εκπαίδευση. Α, το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό δεν φτάνει ας πούμε τις απολαβές. Οι απολαβές δεν φτάνουν αυτές του δυτικού τομέα. Δηλαδή, παράδειγμα, έτσι, αν, αν θέλουμε ένα πάρα πολύ δυνατό cyber security, mm -hmm. μηχανικό, α, πού θα βγάλει περισσότερα χρήματα. Αν είναι στο cyber <συγλίδι> security σε ενόπλε δυνάμει ή αν είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στο hard the box, στο Fortnite, whatever. Ε, <συγλίδι> νομίζω <ότι> δεν συγκρίνεται. <συγλίδι> ναι, ακριβώ. <συγλίδι> ναι, δεν είναι ότι είναι λίγο περισσότερα ή λιγότερα, είναι ότι είναι. Αυτό όμω κάνει affect όλου εμά. Ε, γιατί δεν υπάρχει και το πλαίσιο ώστε να πάει να δουλέψει μια ιδιωτική εταιρεία πολύ εύκολα, πούμε, το δημόσιο να καλύψει τα, κενά του. Μεγάλη συζήτηση αυτή πάλι και αρκετά πολιτική. Νομίζω ότι το πιο απλό αποτέλεσμα αυτού είναι ότι. Συνεχώ υπάρχει κρίση και φεύγει πάρα πολλοί κόσμο από το. Μόλι τελειώσουν την απαραίτητη θητεία που είναι κάποια χρόνια, νομίζω πρέπει να μείνει αναγκαστικά στο στρατό. Μετά φεύγουν δηλαδή, οι αξιωματικοί και συνήθω ναι. θα φύγουν οι καλοί. Δηλαδή, όταν έχει ένα, ένα κουβά ο οποίο χάνει από κάπου, δεν θα φύγει ρε παιδί μου ομοιόμορφα όλο το περιεχόμενο του κουβά, θα φύγει το γιαφρόκρεμα πρώτα. Αυτά δούμε τι επιλογέ. Ναι, γιατί έτσι πάει. Και είναι, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ακόμα χειρότερο πρόβλημα στο, στο μένει. Γιατί μένει ουσιαστικά αυτό ο οποίο δεν έχει άλλη επιλογή, δεν θέλει, βαριέται. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλοι όμως. Και ακόμα και στι ΗΠΑ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, σε μικρότερο βαθμό. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που είναι όλοι των δυτικών κρατών, θα έλεγα. Όχι μόνο. Mm. Δεν είναι απολυστικό τότε. Τώρα που είπε δυτικά κράτη, θυμήθηκα μία από τι πρώτε προτάσει που είπε εδώ μέσα. Είπες ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει κατά βάση τη Δύση. Σωστά. Ε... Κατά βάση. Νομίζω ότι θα την επηρεάσει πολύ. Συμβατικά, α πούμε. Ναι, επειδή κυρίω αυτό που λέμε δυτικά κράτη κυρίω είναι ναυτικέ δυνάμει που μεγάλα ας πούμε, τα κέντρα εξουσία του ή τα οικονομικά του κέντρα βρίσκονται σε λιμάνια τα οποία επηρεάζονται από περισσότερο λιμάνι. Με, με αυτή, με αυτή τη λογική το με, Ναι, είναι ένα τρόπο εκτίμηση είναι αυτό. Δεν το. Okay. Το έχω διαβάσει σε διαβροβλία, δεν είναι ότι το. Όχι, απλώς, το ξέρω. μου, μου έκανε εντύπωση και ήθελα να, να δω τι βρισκόταν πίσω από αυτό. Θα, πάλι λέγοντα πάνω στο κομμάτι τη κλιματική αλλαγή, το ανέφερε στον ευρύτερο τομέα τη άμυνα. Σουστά. Με την έννοια ότι υπάρχουν τα. Ε, οι διαδικασίε είναι πάρα πολύ παρόμοιε. Οπότε που υπάρχει τα, το, το stack ας πούμε, που έχει το τεχνολογικό είναι αρκετά παρόμοιο και στα δύο. Mm. χρειάζεται να επιτηρεί, χρειάζεται να μπορεί να εντοπίσει, να συντονίσει κάποιε δυνάμει, να κάνει κατάρριψη, να, α, να ρίξει νερό. Ρε, είναι, υπάρχουν αρκετά, αρκετά, κοινά στα διάφορα συστήματα. Και να χρυσό παράδειγμα να αυτό α, που κάνετε και Uh, e, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη σκοπιά του software είναι ότι υπάρχει ένα λογισμικό που λέγεται ATAC, το οποίο το φτιάξει πολεμική αεροπορία, τον είπα, για να μπορεί να, να μπορείς να, κάνεις, να συντονιστούν κάποιε δυνάμει ή να μοιραστούν πληροφορίε. Δηλαδή, δη εγώ δω κάτι και θέλω να ενημερώσω τα υπόλοιπα units ή να ενημερώσω ένα αεροσκάφο. Υπάρχει ένα Android app, ας πούμε, με ένα σερβερ από πίσω, που μπορούμε να μοιραστούμε όλε πληροφορίε. Και είναι, εξοπή, είναι ένα πολύ καλό, α πούμε, user interface που φτιάξανε με βάση τα διάφορα specs που έχουν. Και υπάρχει η κλειστή έκδοση που έχει το user force και υπάρχει η ανοιχτή έκδοση. Το okay. Civilian, το, okay. το, το, το Που είναι open source. αλλά δεν δηλαδή μπορεί να κατεβάσει από το GitHub να το πειράξει κτλ. Είναι για Android, έχει για web. Α, και αυτό χρησιμοποιείται α, από την πυροσβεστική στι ΗΠΑ πάρα πολύ έντονα, από το ασθενοφόρα. Ε, δηλαδή, είχα βρει ένα contractor που δουλειάζαμε, ο οποίο κανονική του δουλειά ήταν να δουλεύει σε first σε ασθενοφόρο, ξέρω εγώ, και είχε χακάρει μια εφαρμογή για να μπορεί να μοιράζονται πληροφορίε πιο εύκολα σε ένα τάμπλετ στο ασθενοφόρο, στο Σαν Φρανσίσκο. Και, και είναι ακριβώ το πυρήνα του λογισμικού, είναι του UI, α πούμε, είναι το, και το πώ έχει το server που μοιράζεται την πληροφορία που δείχνει με άλλα interfaces. ο πυρήνα είναι το ίδιο με αυτό που έχει, α πούμε, το, το, την κλειστή έκδοση που έχει το, το, US Air Force. Mm. Ε, Φοβερό. Ναι, είναι, ναι, 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 ναι ενδιαφέρον αυτό. Το... Γιατί συνήθω, ειδικά, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια γύρω από την άμυνα. Το οποίο είναι, ταμπού και καμ... είναι Καλό. Είναι, 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 ταμπού και. Αμ... και εντάξει, η, η, ο λόγος, η μυστικοπάθεια είναι επειδή. Δηλαδή, Α πούμε, όταν φτιάχνω μια εφαρμογή σε κινητό και την πουλάω στο App Store, αυτό που θα αποφασίσει να θα την αγοράσει, αυτό που θα πληρώσει να την αγοράσει και αυτό που θα χρησιμοποιήσει είναι ο ίδιο mm -hmm. Και αν εγώ λέω ότι εγώ έχω, η εφαρμογή μου είναι η καλύτερη από την πάρει η πιο γρήγορη, μπορεί κάποιο τρίτο να το κάνει validate, το, το claim. Στην άμυνα σημαίνει το εξή. Ο, ο, ο χρήστη είναι κάποιο ο οποίο είναι ας πούμε, από middle manager, ας πούμε, να το πούμε, corporate terms και κάτω. Έτσι, συνήθως. Και δεν έχει λόγο νομίζω. Ναι. Συνήθως. Και μπορεί, μπορεί, να, μπορεί, να, μπορεί, να είναι από έναν e pop, ένα στρατιώτη μέχρι ένα ταγματάκι λέω εγώ. Ο, α, ο decision maker είναι κάποιο πολιτικό ή κάποιο υπουργό ή κάποιο που είναι σε πάρα πολύ υψηλή κλίμακα. Αυτό που δίνει τα χρήματα είναι φιλολογούμενοι. Όλοι mm. εμεί. Ο owner. Αυτό που το έχει στο τέλο. Οπότε αυτό το, η τριάδα που σε όλο τον εμπορικό κόσμο είναι μαζί, εκεί είναι χωριστά. Mm. Και μάλιστα δεν είναι, δεν μπορεί να πει. Αν κάποιο μα πει παιδιά το τζάβλιν δουλεύει έτσι και έτσι. Δεν έχουμε κανένα τζάβλιν να πάμε να το δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ. Μόνοι μα να το. Yeah. Ε, οπότε είναι πάρα πολύ συχνό, συχνό πράγμα που βλέπει εκεί ότι πώ αγοράζει ο κόσμο. Λέει, Α, θα εμπιστευτώ τη Ράιθεν. Γιατί? Γιατί όλοι εμπιστεύονται τη Ράιθεν, ξέρω εγώ, yeah. κάτω χρόνια στι ΗΠΑ. Κανένα δεν θα απολύσει την την IBM. Ακριβώ. Yeah. Αυτό κυριαρχεί εκεί πέρα. Yeah. Ε, και βλέπει πολλέ φορέ ότι, δε, ότι ε, υπάρχει πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολλέ εταιρείε που παρουσιάζουν πράγματα που είναι τελείω CGI. Ε, και σου λένε, okay. Ναι, θα, θα, φτιάξουμε αυτό που είναι έτσι. Και επειδή είμαστε, έχουμε αυτή την ταμπέλα και έχουμε τρελό trust. Α, θα μα πληρώσει και να το αναπτύξουμε. Για, okay. κά, για κάποια, κάποια χρονιά. Λένε πολύ συχνό να πωλείται κάτι πριν έχει κατασκευαστεί. Να. Ε, Είπε. Ε, λέγαμε ότι ε, ανέφερε κάτι off camera και λε: Έχουμε και ένα εργοστάσιο. <laughs> ε, <laughs> δεν το ακούω συχνά να λέει κάποιο ότι έχουμε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα. <laughs> Τι θα πει αυτό. Ε, λοιπόν, εμεί. Ε, και πώ είναι. Είμαστε και εταιρεία hardware. Δεν είμαστε μόνο εταιρεία software. Ε, και οι ε, ε, λύσει οι οποίε προσφέρουμε τώρα και θέλουμε να προσφέρουμε και που να ήταν περισσότερο πέρα από τις περιοχές που ετοιμάζουμε και έχουμε ε, α, καταλήγει να είναι α, hardware plus software λύσει που μπορούν να δημιουργηθούν σε μεγάλους αριθμούς επειδή χρησιμοποιούν εμπορικά υλικά οπότε αυτό χρειάζεται να έχει κάποιο assembling facility ε, mm -hmm. κατά πρώτο το οποίο εντάξει, είναι εργοστάσιο ε, γενικά σαν άνθρωπος ε, θεωρώ ότι, είναι, ότι υπάρχει ανάγκη ας το πείτε και το βλέπετε ρομαντικά και χρειαζόμαστε ένα μεγάλο χώρο στο οποίο να μπορούμε να κάνουμε assembly, rapid prototyping να μπορούμε να κάνουμε α, uh, δοκιμές e, με κάποια ας πούμε ιδιωτικότητα e, και βρήκαμε ένα μεγάλο χώρο που είναι τρία στρέμματα εκ των οποίων ένα στρέμμα είναι ένα πρώην εργοστάσιο πλαστικών. Mm -hmm. Δεν κλείσανε οι άνθρωποι, απλά μεταφέρθηκαν αλλού. Mm. Ε, 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 και είμαστε, είμαστε αρκετά εξάρτητοι γι' αυτό. Yeah. Απλά σε κάποιο σημείο. Κουβεντιάζαμε στην εταιρεία πώ θα το λέμε αυτό. Ε, το λέγαμε. Yeah. <laughs> και είπα σε ένα σημείο παιδιά, έχουμε Θα το λέμε αρκετό στάσιο. Γιατί μα έκανε οι άντρε διάφορα challenges. Δηλαδή είχαμε ένα μηχανουργείο που εξωτερικώ που συνεργαζόμασταν κάπου στη, στα, στα νότια προάστια, α πούμε. Και έπρεπε να φύγουν κομμάτια από εκεί, να πάνε σε ένα, στα γραφεία μα, στο κορετό αεροδρόμιο, που είναι ένα κλασικό. Όπω είναι τα γραφεία, δεν ξέρω, ένα software. Ε, ένα όροφο που είναι απλά software. Α, και εκεί μέσα είχαμε ένα workshop, όπου κάναμε manufacturer. Και okay, αυτό δούλεψε. Ήταν πολύ κουραστικό. Και μετά είχαμε κάποιου πύργου που απλώ είχαμε σε μια ταράτσα, σε μια βολκατική για να το ξεκινήσουμε. Και αυτό δούλεψε μέχρι ένα σημείο σε μικρή κλίμακα. Αλλά από, ένα σημείο και μετά, όταν θε να μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερα ας πούμε, ε, πιθανά έργα, ε, πρέπει κάπω αυτό να το κάνει σε φύση. Πρέπει να. Σιγά σιγά να έχει τα δικά σου μηχανήματα για CNC, για laser cutting, για ε, ε, να μπορεί δηλαδή να χρειάζεται κα, κάποια μεταλλικά κομμάτια που τα φτιάχνουμε εμεί να μπορούμε να τα παράξουμε εμεί για να μειώσουμε το κόστο. Ή το assembly να μπορεί να κάνει κάποιο pipeline, ε, το packaging, ε, τι δοκιμέ. Ε, mm. ε, και σαν ε, ε, απορροματισμό, ξέρω εγώ, Θέλω να δω κάποια επαναβιομηχανοποίηση στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ε, και να σου ότι okay, έχουμε εργοστάσιο, και μου αρέσει να το λέω εργοστάσιο. Ναι. Ε, Πώ ξεκινά όμω να το, να το φτιάξει, Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό έχει και ένα κομμάτι σχεδιασμού, που ίσω να μην είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στην κλίμακα που βρίσκεσαι, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί, ξέρει, και λίγο αφήματο μπροστά, φαντάζομαι. Κοίτα, ένα σημαντικό πράγμα που έχω συνειδητοποιήσει και το έχω δει και μεταξύ Αμερική και Ευρώπη σε κουλτούρα. Ε, Σου λέει κάποιο στην Ευρώπη. Ξέρω, εγώ σπούδασα αυτό. Σπούδασα, ας πούμε, α πούμε, computer science, πληροφορική. Και α, έχω δουλέψει να γράφω TypeScript. Και ακόμα και να πα να του πει μερικέ φορέ. Ε, δεν το λέω για εσά, το φέρνει το μόνο σε παράδειγμα έτσι. Α, και ακόμα και να πα να του πει μετάξαιρε. Α, παιδιά, έχουμε αυτό το project που είναι όλο, ξέρω εγώ, σε, για automotive. Ε, μπορεί κάποιοι να τρομάξουν πάρα πολύ. Να πει, α, είναι σε, θα πρέπει να μάθω σε κτλ. Ε, και μπορεί να δει στον, κάποιον στι Ηνωμένε που είχε κάνει drop out, ας πούμε, στο δεύτερο έτο από την πληροφορική α, στο, ε, σε κάποιο πανεπιστήμιο και να πει: Ξέρει, θα φτιάξω electric motorbikes. Mm -hmm. Και, OK, I will figure it out. Ή αν δεν το κάνω figure out μόνο μου, θα βρω αυτό που κάνει figure out. Ε, και νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχει μια υπερεξειδίκευση στα, στη γενιά μα και στι επόμενε που. Α, Φοβόμαστε να κουμπίσουμε κάτι που δεν είναι ακριβώ αυτό που κάναμε. Ε, και κάπω. Το είχα κι εγώ αυτό σε έναν παθμό. Και με την εταιρεία κάπω έχουμε συγκρουστεί με αυτό πάρα πολλέ φορέ. Mm. Ε, δηλαδή, μπορεί να βγουν κατα... να από θέματα μεταλλουργία. Mm. Τι μέταλλο πρέπει να είναι το τάδε κομμάτι για να μην γίνεται πούμε, η road από αλατό νερό. Η ε, όταν έχονται δύο διαφορετικά μέταλλα σε επαφή, ρε παιδάκι αναλόγω ποιο συνδυασμό έχει, μπορεί να αυξηθεί το, η ταχύτητα με την οποία γίνεται η road ή όχι. Από αντικεραυνικά ε, μέχρι aerospace πράγματα. Ε, και ένα πράγμα που συνειδητοποίησα είναι ότι α, δεν είναι ότι δεν γίνεται κάτι επειδή δεν το σπούδασε. Είτε δηλαδή mm -hmm. ότι, mm -hmm. αν έχει κάποια proper foundations από το. Από ένα σχολείο, ξέρω εγώ, αν έχει foundational knowledge, ε, πιστεύω ότι μπορεί να καταπιέσει αρκετά πράγματα στην εποχή μα. Mm. Ε, προφανώ δηλαδή, υπάρχουν κανόνε ασφαλεία και τα λοιπά, αλλά. Ε, ε, γίνεται. Αυτό και, και κάπω έτσι το λέω δηλαδή, Γίνεται να ψήσουμε εργοστάσιο. Ε, έχουμε ξεκινήσει. Α, δηλαδή, προφανώ το, το λέω και σαν αστείο, αλλά δηλαδή, πάμε βήμα-βήμα. Δηλαδή, όλη η μέθοδο που ακολουθούμε είναι το να κάνουμε. Uh, baby steps και iterations. Πολλέ φορέ εγώ έχοντα γράψει πολύ software, κάνω απλώ τα προβλήματα όπω κάνω το software. Mm -hmm. Ότι ξέρει, iteratively uh, θα ψάξω να δω πώ γίνεται κάτι, πώ το κάνει κάποιο άλλο στο GitHub uh, και θα φτιάξω ένα MVP, ένα V1 και θα κάνω iterate. Πώ φτιάχνει ένα MVP ενό εργοστασίου, λοιπόν, τρία στρέμματα. <laughs> ε, Πώ το φτιάχνεις και από την πλευρά τη οργάνωση, δηλαδή φαντάζομαι κάποιο αρχιτέκτονα υπάρχει ή κάποιο οποίο ξέρει αυτό να το στήσει. Βλέπω. Εντάξει, διαβάζει το Ιντερνετ τέλο πάντων. Ε, χρειάζεται δική άδεια από το κράτο για διάφορου mm. λόγου. Mm. Ναι, αυτό... Δηλαδή, αυτό. Τι θα πει, φτιάχ, Θέλω λοιπόν εγώ να φτιάξω hardware στην Ελλάδα. Και έχω βρει πέντε στρέμματα κάπου. Και θέλω εκεί να κάνω το εργοστάσιο μου. όπου, στο, όπου θα κατασκευάζω και θα συναρμολογώ πράγματα. Πώ ε, το κάνω. Α πούμε ότι θε να φτιάξει drones. Έτσι. Ξεκινάς ναι. και φτιάχνει το. πρώτα φτιάχνει ένα πρωτότυπο. Και νομίζω ότι όταν φτάσει να έχει αριθμού που να είναι κάτω από 10, μπορεί να το κάνει και να γραφεί το δικό σα. Ωραία. Εντάξει. Και αν θε να είσαι. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ τυπικοί με κάποια θέματα, εγώ, μπορεί να πει ότι, okay, πρέπει να έχω ένα εργαστήριο χαμηλή όχληση, που είναι το ίδιο εργαστήριο που θα ήταν ένα εργαστήριο χρυσοχοεία, που θα έχω μέσα, α πούμε, κάποια κατσαβίδια, κάποιου 3D printers για να κάνω το assembly. Ωραία, το, ε, δεν έχω μία άδεια για να έχω ένα εργαστήριο χαμηλή όχληση. ε, κάνω outsource manufacturing όσο γίνεται, παραγγελνώ τα PCBs από έξω, από, 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 από contractors. Υπάρχουν μηχανουργία, δόξα τω Θεώ, στην Αθήνα, μπορώ να παραγγείλω ξέρω, εγώ, διάφορα κομμάτια να μου γίνουν CNC από μηχανοργού κτλ. Και, και το κάνω, το κάνω εγώ, μέχρι ένα σημείο. Για να κάνω τα πρώτα προϊόντα, να δω, υπάρχει ενδιαφέρον. Ξέρω, ο user θα πει, θέλω αυτό λίγο διαφορετικό, κάπω έτσι. Ε, μετά λε, OK, τώρα θέλω να μπορώ να υποστήριξω μεγαλύτερε παραγγελίε. Το πρώτο βήμα είναι, ναι, νοικιάζει κάτι που είναι εργοστάσιο, αλλά στην αρχή το έχει, α πούμε, στην αρχή εμεί το, έχουμε απλά, το έχουμε απλά για να έχουμε αποθήκη το stock. Ή να μπορούμε να κάνουμε assembly, να έχουμε περισσότερο χώρο να μπορούμε να κάνουμε το assembly που κάναμε πιο πριν σε πιο μεγάλου αριθμού. Ε, ε, ή να κάνουμε δοκιμέ. Το επόμενο στάδιο είναι. Και, ξέρεις, το βλέπω τελείω στο software engineer. Ότι μου λέει κάποιο να γράψει ένα πρόγραμμα, ξεκινάω με το V1 και αρχίζω να κάνω iterations, Λέω: OK, αυτό είναι αργό. Ή ξέρει, εδώ έχω περισσότερο traffic και, ακριβώς, και ξέρω, πρέπει όμως. να πάω να αλλάξω αυτό το function να το κάνω πιο γρήγορα, επειδή τώρα καλύπτει πιο πολύ αυτό το function. Ε, οπότε, επόμενο βήμα, βλέπει: ε, okay, πρέπει να μειώσουμε το κόστο ή να ανεβάσουμε το throughput, ξέρω εγώ. Α, τον τάδε contractor που έχω εξωτερικό, που μου κάνει ας πούμε, τα διάφορα ε, κομμάτια ας πούμε, μεταλλική κατεργασία στο CNC. Α, θα το μπορούμε να πάρουμε τα μηχανήματα, το ξέρω εγώ, να τον κάνουμε acquifier, ε, να, να έρθει και να δουλεύει μέσα το πας βήμα-βήμα όπως, όπως, εγώ είναι πολλά πράγματα που τα κάνω approach software δεν είναι πάντα σωστό αυτό και ιδιαίτερα ε, ο Γιάννης ξέρω εγώ που είναι ο, μάγο μάγος <laughs> του hardware στην ομάδα ε, γενικά οι, οι, άνθρωποι που κάνουν hardware προσπαθούν όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα να τα βρουν as early as possible mm -hmm. οπότε προσπαθούν πάντα να σχεδιάσουν κάτι στο μυαλό της όσο καλύτερα γίνεται δεν είναι πιο ακριβά τα iterations ε, ναι, ναι, άμα υπάρχουν λάθη μπορεί να κάνει και να ξαφνικά να έχει παραγγείλει ένα PCB που είναι τελείω λάθο. Okay. Και πολλά από αυτά τα λάθη είναι και μη προβλέψιμα. Δηλαδή, μπορεί να έχει, ένα manufacturer για PCB που χρησιμοποιεί που έχει υψηλή ακρίβεια, και ξαφνικά α, να κάνει λίγο πιο πολύπλοκο το board σου, και ξαφνικά να πει Α, να παραγγείλει, ξέρω εγώ, 100, mm. <laughs> και να δει ότι και τα 100 δεν έχει γίνει το soldering σωστά. Γιατί ξαφνικά έχει αύξηση την πολυπλοκότητα, χωρί να ελέγξει ότι ο τάδε contractor μπορεί να χειριστεί πιο, α πούμε, PCBs που είναι πιο πυκνά ή με περισσότερα layers. Ε, κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Γιατί... Αλλά παιδιά, ο, ο Γιάννη είναι ο, ο, ο μάγο. Ναι, θα ρωτήσω τον Γιάννη. Πριν βρω από τον Γιάννη, μια άλλη ερώτηση που νομίζω είναι λίγο πιο business και έχει μεγαλύτερη εφαρμογή στον τομέα τον οποίο δραστηριοποιείστε είναι ότι δεν μπορεί να παραγγείλει από εκείνα για παράδειγμα, φαντάζομαι, υπάρχει ένα blog σε ποιου προμηθευτέ μπορεί να χρησιμοποιήσει, τι θα προτιμήσει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα μεγαλώνει μετά. Το να δίνεις outsourcing, φαντάζομαι σε άλλες χώρες ή συγκεκριμένες κοντά αυτό είναι πρόβλημα, είναι είναι, τερα, είναι είναι διπλό το ζήτημα. Το ένα είναι το που κάνεις outsourcing τα, τα components. Εμείς χρησιμοποιούμε, δηλαδή, ο πύργος πλέον, α, είναι όλα τα κομμάτια α, ευρωπαϊκά. Α, ευ, ευρωπαϊκά και α, από τις ΗΠΑ. Πολιτείες. πάντα. Α, ο, ακόμα και τα πάνελ. Okay. Το, οποίο mm -hmm. είναι δύσκολο. αυτό όμω ήταν. Λοιπόν, φαντάζομαι ναι. και στρατηγική και σημαντική απόφαση όμω να, ναι. Να να ε, το, η βαλίτσα που φτιάχνουμε, επίση τώρα κάποια iterations που κάνουμε, κάνουμε έτσι να αφαιρέσουμε κοπόνε. Κά, κάναμε ένα πρωτότυπο. Μια βαλίτσα το Τζέρικο που είναι για σου παρέχει πούμε επικοινωνίε και AJI και ενέργεια οπουδήποτε και αν είσαι. Α, που είναι μια, ένα rag case α, που είναι όλα πακεταρισμένα μέσα. Α, εκεί ξεκινήσαμε να ξεκινήσαμε την πρώτη έκδοση και τώρα κοιτάμε το πώς μπορούμε να πάμε να σιγουρευτούμε το supply chain, το supply chain μας είναι geopolitically secure όχι απαραίτητα secure ότι μπορούμε να σα παραδώσουμε το τώρα είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι εντάξει, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά υλικά όσο γίνεται έτσι ώστε να, έχουμε, να μην έχουμε βέστα supply chains και να mm. μην γίνουμε hmm γίνομαστε locked. δηλαδή αντί να έχω μια κάμερα που τη φτιάχνει μια βιοτεχνία στην Γαλλία και παράγει 50 το χρόνο, ε, μπορεί ίσω είναι καλύτερο να έχω ένα σύστημα που βλέπει λιγότερο, αλλά θα βάλω περισσότερα συστήματα. Βλέπει πιο κοντά. Αλλά έχει μια κάμερα που φτιάχνεται από μια εταιρεία, α πούμε, άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία που κάνει και πολιτικά συστήματα και το παράγει αυτό το component σε χιλιάδε κομμάτια. Άρα δεν έχω το βέστο supply chain. Μετά μπαίνει το ζήτημα το πόσο γεωπολιτικά είναι ασφαλέ αυτό. Και στην Ελλάδα δεν ακούγεται λίγο παρανοϊκό αυτό να πει ότι δεν θέλω να έχω κινέζικα components. Στην Αμερική είναι πιο έντονο και σιγά σιγά υπάρχει και νομοθεσία που μπαίνει. Ε, ότι οι συγκεκριμένε εταιρείε έχουν γίνει ban ότι και εδώ σιγά σιγά γίνεται. Δηλαδή, σε συγκεκριμένε εγκαταστάσει τη συμμαχία δεν μπορεί να πα να βάλει μια κάμερα ας πούμε, από την Κίνα. Έτσι. Mm -hmm. Γιατί δεν υπάρχει security, δεν ξέρει το firmware εκεί που τρέχει, τι κάνει. Ε, και μπορεί να δει και περίεργα γεγονότα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ρήπα πάρτι μια τέτοια κάμερα και να δει ότι α, έχει ξέρω, και ένα δεύτερο πράγμα που μοιάζει με Bluetooth. Δεν έφερα να το εκεί. Γιατί το έχει. Μπορεί να έχει ένα kill switch. Uh, μπορεί να έχει κάποιο software το οποίο ας πούμε ένα σερβερ με το που συνδεθεί στο ίντερνετ. Uh, uh, οπότε υπάρχει και κάποιο legislation που πιστεύω θα έρθει και πιο έντονα στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα πούμε, στη συμμαχία αυτή τη στιγμή και στην Αμερική. Έχουν να προσπαθήσουν νομίζω με τη Huawei να, προσ... να περιορίσουν το... Σε κάποιο μέρος νομίζω έχει απογορευτεί η Huawei τώρα. Είναι η hikvision για κάμερε κάμερες. Ενώ και στην Ευρώπη προσπαθούν, για... προσπαθούν ναι, τη Huawei να την περιορίσουν. Uh. Δεν έχει βιβλές Εγώ νομίζω το Εντάξει, ανοίγει μια τεράστια ζήτηση εκεί ότι οκ, okay, να του περιορίσει, αλλά αυτό είναι η δουλειά των πολιτικών και ό,τι αποφασίσει τον πολιτικό. Των δημοκρατιών, ξέρω εγώ, τι θα αποφασίσουν και τα λοιπά. Τα κοινοβούλια και τα λοιπά. Το... Α... Αυτό με τρομάζει ένα μηχανικό είναι ότι πάρα πολλά κινέζικα προϊόντα που τα κάναμε πλάκα είναι πάρα πολύ καλά πλέον. Mm -hmm. ε, στα drones. Στα εμπορικά αγαθά. Τα DJI, δηλαδή. φωτό μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και οι επιδόσει ω προ το κόστο είναι an order of magnitude almost. Και βλέπει, ακόμα έβλεπε ένα hearing, α πούμε, ένα μικρό, α πούμε, σαν ήταν ένα state, η γερουσία ενό state mm -hmm. στην Αμερική που γινόταν ένα hearing εκεί από την αστυνομία, όπου είχε έρθει το legislation ότι παιδιά πρέπει να πετάξετε τα DJI εσεί. Yeah, οι αστυνομικοί mm -hmm. Και θα πάρετε Αμερικάνικα. Γιατί έχουν cyber security προβλήματα και supply chain issues. Ε, δεν ξέρουμε αν είναι ξέρω. Έχω τραβάει το δίκτυο και το στέλνει κάπου αλλού. Και είχαν ξυσκωθεί αστυνομικοί και λέγανε: Παιδιά αυτά τα έχουμε, δουλεύουν. Κάνουν το ένα δέκατο από το Αμερικάνικο και είναι δέκα φορέ πιο εύκολο να τα χρησιμοποιήσουμε και robust. Γιατί να τα αλλάξουμε. Ε, και νομίζω αυτό πρέπει να απαντήσουμε πρώτο, ότι γιατί, γιατί δεν υπάρχει ούτε κανένα δυτικό drone που να είναι comparable σε τιμή uh, ease of use και robustness. Ε, και το, 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 το τι θα αποφασίσουν τα κοινοβούλια στο πώς αυτό το κάνουν πρώτο, που νομίζω δεν είναι δικιά μας ε, δουλειά. Το, α, ναι, και και, 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 είναι πάρα πολλά. Υπάρχει ένα, μου, υπάρχει ένα DJI μάφια. Αν δεις ah. πάρα πολλοί κόσμοι που έχει φύγει από DJI, ε, φτιάχνει φτιάχνουν κλιμπητικές εταιρείε. Απίστευτε, δηλαδή, απίστευτε, okay. ε, για, για, διάφορα σκούτερ, στήτη, οι Είχα δει μια ομιλία του Tim Cook που, που ανέφερε γιατί τα iPhones φτιάχνονται ακόμα στην Κίνα. Και έλεγε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την εξειδίκευση του κινέζικου πληθυσμού στα εργαλεία. Δηλαδή, το πόσο, δηλαδή το πόσο εκπαιδεύονται στο να χρησιμοποιούν εργαλεία που ούτε καν τα ξέρουμε ή μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική σίγουρα. Αυτό είναι που του δίνει, λέει, αυτό το προβάδισμα που τόσε εταιρείε πήγαν στην Κίνα. Και ίσω αυτό, αν ισχύει αυτό, ίσω είναι ένα από του λόγου που έχουν προϊόντα που υπερέχουν. Ξεκάθαρα. Γιατί αν έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίο. Νομίζω ότι δεν είναι όλα. Ε, βάζει χέρι, δηλαδή. Κάπου πρέπει να γίνουν και με το χέρι τα πράγματα. Αν έχει κόσμο, ο είναι. Πολλοί κόσμο που είναι εκπαιδευμένοι σε κάτι σε σχέση με έναν άλλο πληθυσμό που δεν έχει αυτόν τον κόσμο, έχει ξαφνικά μια υπεροχή. Και μπορεί να φτιάξει και περισσότερα πράγματα και καλύτερα και πιο φυνά. Είναι, 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 ένα το... ολόκληρο οικοσύστημα που υπάρχει στην Κίνα πλέον. Και η κουλτούρα. Που έχει χαθεί κάπω από τη Δύση, ρε παιδάκι μου. Και κυρίω έχει χαθεί ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Α... Ε, το οποίο. Ή άλλο παράδειγμα, έχω ακούσει είναι από το σήμερα στην έδειξη του από το, το Oculus, ότι το, δοκιμάζαν του φακού για το Oculus. Και βλέπουμε ότι φακ... τα specs που χρειαζόταν ο φακό μπροστά, αν το κάνανε από Αμερικανική εταιρεία, ε, είχε ένα, ας πούμε, ένα κόστος, ας χίλια δολάρια ο φακός και ήταν μια εταιρεία που έκανε τέτοιους φακούς μόνο για στρατικές εφαρμογές mm -hmm. ε, και ενώ από την Κίνα μπορούσα να μπορεί ένα φακό ακριβώ ίδια specs στα 100 ευρώ, ξέρω εγώ. Ένα δέκατο. Ναι, ένα δέκατο. Κάτι, κάτι παρανοϊκό. Α, άλλο, άλλο παράδειγμα είναι ότι ε, η προσβασιμότητα που υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει το για το Σεντζέν. Α, το... Είναι ξέρω με το, το Silicon Valley της Κίνας και έχει έχεις πώς έχουμε στη και πας και έχει μπαχαρικά, έχει τυριά τέτοιο και πας και έχει ηλεκτρόνικς, oh, yeah. ναι, ε, και η κουλτούρα των παιδιών των παιδιών ενώ υπάρχει ένα, ένα από τα πιο fancy πούμε όταν, στα λυκαιόπαιδα στην Κίνα είναι ένας διαγωνισμός με ρομπότ <Το> όπου πάνε, α έχουν battle robots, κάτι μικρά τηλεκατευθυνόμενα που έτσι, τον πάει και το να χτυπάει το άλλο. Ε, και είναι ομάδε από σχολεία και είναι άθλημα που, άμα δει, ξέρω εγώ, βιντεάκια, έχουν άπειρο κοινό και πορωμένο κοινό. Wow. Ε, <Το> ε, <Το> και στην Αμερική νομίζω πέσει αυτό βέβαια Όχι, <Το> όχι, όχι τόσο έντονα okay. Ήταν, Ήξερα ότι ήταν μια startup που προσπαθούσε κάπως να κάνει το ίδιο ε, ε, ε α, ναι, και, 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 και υπάρχει και το κλασικό, ξέρω εγώ, ότι ρωτά σε ένα σχολείο τη Αμερική τι θέλουν τα περισσότερα παιδιά να γίνουν, και σου λένε YouTuber, mm -hmm. <laughs> και ρωτά και σε ένα ας πούμε, σχολείο τη Κίνα και σου λέει Αστροναύτη. Ε, νο, νο, νομίζω ότι είναι πλέον μια ολόκληρη κουλτούρα που είναι δύσκολο να πα να την αντιγράψει ψυχρά ή να πει Α, είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό. Είναι ένα συνδυασμό λόγο και ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο είναι θαυμαστό, έτσι. Α, mm. Υπάρχει, γενικά πάντω αισθάνομαι επειδή έχει μαζευτεί πλούτο και πλέον τα προβλήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ που βιώνουμε στην καθημερινότητά μα, ή τέλο πάντων αλλάζουν. Ε. Υπάρχει πάρομαι, μια μεγάλη στροφή προ το εύκολο, προ το ξέρει, το λίγο πιο. Μη δοκιμάσουμε πράγματα, μη ρισκάρουμε. Γιατί ίσω ανεβαίνει το ρίσκο πάρα πολύ ε, του να πλέον. Γιατί ναι. κάποτε το, το να ρισκάρει να κερδομήσει ήταν προφανώ το ρίσκο του να πετύχει, αλλά το ρίσκο του να αποτύχει ήταν. Α, οκ, okay, τι είχα, τι έχασα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ πιο μικρό το, το status που θα έχανε αν αποτύχανε. Ενώ πλέον, ειδικά στην Ευρώπη, νιώθω ότι πάρα πολλοί κόσμοι αισθάνεται ότι άμα αποτύχω, επειδή ρίσκαρα, το τι μπορώ να χάσω πλέον είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το, το status quo είναι ότι έχει ήδη ένα status, έχει λυμμένα κάποια προβλήματα και γιατί να ρισκάρω εγώ για να κερδίσω κάτι πολύ λίγο, ενώ μπορεί να χάσω κάτι να έχω και πολύ. Δηλαδή, το... αυτή η αντίθεση νιώθω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά. Mm. Και... Ναι, είναι το αν. Α... Το, το συναντάμε mm. κι εμεί, δηλαδή, ότι έχουμε κάποια. Ε... Οι δύο που πετάνε, ε, που δοκιμάζουμε. Ε, και πώ θα τεστάρεις κάτι. Όχι να σου βρει τη δεχτή χτυπήσει κάποιο. Και νομικά πώ το κάνει αυτό. Και μπορεί να ρωτήσει και τον καλύτερο δικηγόρο τη Αθήνα και απλά θα σου πει ένα πράγμα που δεν Κάτι το δεν βγάζει νόημα οριακά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί self-contradicting γλώσσε εκεί. Και είναι πολύ πιο απλό να πα να δει ποιο άλλο κάνει κάτι παρόμοιο. Πώ το κάνει. Και οκ, θα κάνω το ίδιο με αυτόν. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σε αποτρέπουν. Ένα σου σκεφτόμουν αν πόσα ρίσκα παίρνουν οι πρώτοι που το, ο φορτό όταν πρώτο φτιάξει αυτοκίνητο α, σε σχέση με το αν τώρα αν έχεις ένα νέο μέσο μεταφοράς πόσο θα μπορούσε να σε εμπιστευτεί ο κόσμος να το, να το δοκιμάσει mm -hmm. ε, α, βέβαια πάντα, πάντα ιστορικά υπήρχε αυτό το, το κλασικό παράδειγμα είναι η υιοθέτηση των ότι τα, τα, σανσέρ, τα, τα, σανσέρ είχαν άνθρωπο mm -hmm. Τον επιστάτη που τον αφου... κατέβαζε με τροχαλία, ξέρω εγώ. Mm -hmm. Και είχαν γίνει τα αυτόματα, αλλά όλοι φοβόντουσαν να μπουν μέσα ότι okay, άρα... ναι! θα, φύγει αυτό το ε, ότι, θα πέσει, ότι θα με ρίξει, ότι τέτοιο, ότι θα. Και όταν έγινε η κρίση, α πούμε, το κραχ, το crash, και ήταν unaffordable να έχει κάποιον, να πληρώνει κάποιον, ξέρω εγώ, να άλλο που κατεβάζει τα σανσέρ, τότε είναι που κάνανε, πιάσανε τα αυτόματα σανσέρ. Οκ, δεν το, το γνώριζα αυτό. Μουάω. Ε, wow. Έναρση. Γενικά ο κόσμο είναι. Νομίζω πάντω ότι όλε αυτέ οι κρίσει και οι αλλαγέ βοηθάνε πάρα πολύ τη σκηνοτομία. Δηλαδή, ανέφερε τρει τάσει που υπάρχουν τώρα. Σίγουρα δεν είναι όμορφο ρε, να το βλέπει αυτό στη γειτονιά σου να γίνονται πόλεμοι. Το οποίο, τουλάχιστον εγώ, μεγάλωσα ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα πλέον. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ πώ μια σύγχρονη κοινωνία παίρνει αυτή την απόφαση ρε, παιδί μου, και πώ το, το καταφέρνει. Άρα, όταν αυτή η κοσμοθεωρία ανατρέπεται και με τόσο απότομο τρόπο, μάλλον είναι, αυτό δημιουργεί ευκαιρίε και δημιουργεί τρόπο να, να πα μπροστά. Είναι, είναι ότι η ανάγκη, α πούμε, σε, πιε, και πιε, σε, σε πιέζει να γίνει πιο εφευρετικό. Yeah. σω και ότι πολλέ φορέ χρειάζεται κάποια πράγματα που ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ήταν απλά και μόνο επειδή νόμιζε ότι δεν μπορεί να γίνει, και δεν χρειάστηκε να πιεστεί να, να γίνει πιο ευρωματικό για να το, το καταφέρει. Θέλει λίγο παραπάνω, βασικά θέλει πολύ παραπάνω εμ, παρακίνηση από τον ίδιο στον εαυτό πλέον από ό,τι ήθελε παλιά. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι τελευταία, ότι για να καινοτομήσει, δηλαδή είχε πολλού παραπάνω λόγου να καινοτομήσει. Δηλαδή, πλέον. Έχει φτάσει σε κάποια, σε κάποια πράγματα. Δεν αποδείχθηκε σε τέλμα ακριβώς η, η ακροπότητα, αλλά έχει φτάσει σε ένα, σε ένα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή, έχει ανέβει το προσδόκιμο ζωή, το φαγητό είναι affordable σε σχέση με πολύ παλιότερε εποχές. Δεν λέω ότι προφανώ και mm. με τον πληθωρισμό και με όλα αυτά. Αλλά, για παράδειγμα, με μένα, ο πατέρα μου το να φάει κρέα δεν ήταν κάτι που ήταν δεδομένο για. Πολύ χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι που γονεί όλων μα, γιατί ήταν αλλιώ τότε. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η πίεση για. γιατί έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Και από την άλλη έχει κερδίσει πολλά, ήδη ακριβώ και φοβάσαι αυτό το οποίο έλεγε εσύ. Φοβάσαι μην τα χάσει. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, είδα έκανε. Αλλάζω λίγο. Ε, είδα έκανε ένα tweet και ανέφερε. Ε, για ανθρώπους οι οποίοι δεν επιστρέφουν απαραίτητα για πάντα αλλά έρχονται στη χώρα τους να προσφέρουν κάτι και πώς κάποιες εμ, Παρε... κοινωνίες. Μας ανέφερε ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έχει... Ήρθα. Ήρθα. Λέω πώς έρχεται κάποιος άλλος. Ναι. Κάνει μακροσκελή διακοπές από το 2021. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ανέφερε τη σημασία κάποιοι άνθρωποι να έρχονται στον τόπο του, να δίνουν στον τόπο του, αλλά μία. Κατάλαβε σαν να περιέγραψε μία οπτική γύρω από το πώ αντιμετωπίζω την κοινότητά μου. Το... Θέλει να επεκταθεί λίγο σε αυτό το πράγμα. Ναι, ε, εγώ... ε, νομίζω ε. ότι ένα τρόπο για να έχει μία. Τουλάχιστον. Είναι η εμπειρία που έχω εγώ από τι δύο, πόλεις... δύο περιοχέ που έμεινα στι ΗΠΑ, τη Μινεσότα, με στα σύνορα με τον Καναδά και την. Α... Η πιο κρύα Μητρόπολη του πλανήτη. <laughs> Ενάνα, <laughs> ναι, ναι. Okay. Τα... Πηριμένει τηλεφορία με μείον 30 Κελσίου. Πάρα. Wow. Ε, και... <laughs> ε, και είναι το. Φά... <laughs> το <φάρμο> είναι εκεί. <laughs> ναι, ε, ναι, ναι, ναι λίγο, λίγο πιο πάνω από την πόλη. Ε, και, το, α, και την Καλιφόρνια, στο, στο Silicon Valley. Ήμουν στο, στο Sunnyvay. Ah, okay. Α, ναι. Ά, Λοιπόν. Το... Αν δεν έχει προλάβει τα, τα γραφεία τα καινούργια, το, το Loop και αυτό. Η Apple είναι σκορπισμένη παντού. Α, ah, ναι, okay. όχι. Δηλαδή, έβλεπα κάπου δεν ξέρω πόσο ποσοστό του Sunnyvay. Ε, είναι της πόλης του Σάνιβελ και του Κουπερτίνο, είναι α πούμε γραφεία. Ναι. Και είναι πάρα okay. γραφεία που είναι almost residential. Okay. Στα δύο ορφή και μέσα μπορεί να, το ξέρω, να, γίνεται, <laughs> να, να δουλεύουν actual μηχανικοί. Δεν είναι το... το park ε, μόνο. Ναι, το... Έχω προλάβει το One Loop όμω. Ah, okay. Έχω δουλέψει κάτι διάστημα στο. Ah, οκ. Είχα πάει στο παλιό, στο, στο Infinite Loop. Okay. Α, λοιπόν, το. Α, λοιπόν, αυτή είναι η εμπειρία μου. Μπορώ να λέω ευλακίε, έτσι. Α, εγώ τι είδα. Είδα ότι ένα συστατικό κομμάτι τη κοινωνία, που κάνει μια κοινωνία υγιή, είναι το να έχουμε κάποια μορφή αλληλεγγύη. Έτσι. Mm -hmm. Πες το, άλλοι το λένε αλληλεγγύη. Άλλοι το λένε κοινωνική ευθύνη. Άλλοι το λένε πατριωτισμό άλλοι το λένε φιλότιμο. Α, έτσι, Αναλόγως, ας πούμε, που πολιτικά το βάλεις και πιο και θα πάρει. Αλλά τι σημαίνει παραδείγματα. Είμαι στη γειτονιά και είναι χαλασμένη η παιδική χαρά. Πάω και την καθαρίζω. Ή πάω και διορθώνω κάτι με έχω ελεύθερο χρόνο, δω ότι κάτι στην παιδική χαρά είναι χαλασμένο, πάω και το διορθώνω μόνος μου. Έτσι. Ε, παράδειγμα, ε, λείπει κάτι ας πούμε, σε ένα δημόσιο σχολείο. Και οι γονεί κάνουν μια δωρεά για να το φτιάξουν. Ή προσπαθούν να βοηθήσουν για αυτή κάπω να, 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 να φτιαχτεί. Δηλαδή ότι η αντίληψη ότι όλοι μα κάπω που μένουμε εδώ έχουμε κάποια κοινά πράγματα από τα οποία όλοι έχουμε συμφέρον. Έτσι, δηλαδή, αν σηκωθεί και φύγει το τέκα από το Silicon Valley και πέσει η τιμή των σπιτιών, <laughs> όλοι οι άνθρωποι εκεί θα καταστραφούν. και προστατεύουν Κάποια πράγματα ε, μαζί. Αυτό πιστεύω ότι έχει χαθεί κάπως ανόημα στην Ελλάδα. Mm. Ή έχει χαθεί, ή. Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί. Ότι νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι, το παιδάκι μου α, το έχει ξεχάσει ότι ο λόγος που το αρέσει η Σουηδία που πηγαίνει, η Αμερική, είναι ότι εκεί υπάρχει πιο πολύ αυτό το πράγμα, όχι μόνο στο κράτος και στους πολίτες Και ότι ξέρεις τι θα μπορούσα αντίστοιχα, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να είναι κάπως έτσι και η περιοχή που μεγάλωσα τα πατήσια ή whatever. Ε, α, αυτό, 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 είναι, αυτό, αυτό, είναι η ιδέα. Δεν είναι μόνο του. Έτσι, γιατί, και υπάρχει και κάποιο όριο που λες ότι ok. Do your job. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι. και το, άλλο που παρατήρησα πολύ έντονα, είναι ότι υπήρχαν δεν μου άρεσε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμοι που δεν είχε κάνει integrate στι κοινωνίε που έχει πάει. Mm -hmm. Δηλαδή, εγ Εγώ είχα κάποιου. ιδιαίτερα καλά στη δουλειά είχα μόνο. τι λίγε φορέ που συνεργάστηκα με Ελλήνε, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία στι ΗΠΑ. Κυρίω συνεργαζόμουν με Κινέζου, Αμερικάνου, Καναδού κτλ. Ε, βλέπω κόσμο που δεν είχε κάνει, κάνει integrate. Δηλαδή, εμεί εκεί τουλάχιστον. γιατί παρέμεινα μαζευόμασταν, μπορεί να μαζευόμασταν, η ελληνική παρέμβαση είτε στο σχολείο που είχαμε ένα σχολείο ας πούμε, που είχαμε φτιάξει γονεί. Δημοτικό, απογευματινό σχολείο. Μπορούσαν τα παιδιά να πάνε να μάθουν ελληνικά το απόγευμα. Okay. Ή, ή μαζευόμασταν στο, στον Άγιο Νικόλαο, ξέρω στην Εκκλησία Σου Αχώσου την Κυριακή. Το οποίο σου φανεί εδώ. Απλά στην Αμερική, πολλέ φορέ είναι με κοινότητα, η Εκκλησία είναι ένα τρόπο που συνάντησε. Ε, και έβλεπε κόσμο όπου μπορεί να ήταν. Από έναν αγρότη που ήρθε πριν 60 χρόνια και πήγε πάρα πολλά χωράφια, α πούμε, στο Σάνχο έχει πάρα πολλά χρήματα τώρα, μέχρι έναν που απλά οδηγάει τα λύκα, και είναι τη ίδια ηλικία, μέχρι κάποιον πούμε, που είναι director α, στο Facebook <χει> ή στο Netflix ή κάποιο ο οποίο είναι, α πούμε, ε, ο ένα μηχανικό που ήρθε για τρία χρόνια τώρα ή ένα intern που βρέθηκε για δύο χρόνια. Όλοι αυτοί, ανεξαρτήτω είτε ήρθαν για ένα χρόνο είτε για 60, να λένε πότε έρχεται το καλοκαίρι να πάω και με αυτό κάποιο μου την έδωσε. Λέω ρε φίλε, άμα θες πήγαινε μόνο με Ελλάδα, ξέρω εγώ. Αλλιώ γιατί πήγαινε καλοκαίρι σε εκτάχο. Τάχο, ξέρω εγώ. Ωραία, είναι και η Τάχο. και η Χαβάη, πάνε. βασικά καλή Λέικ Τάχο, παιδιά, πάνε. Και η Χαβάη, είναι comparable με τα ελληνικά νησιά. Και τα δύο. Χαβάη δεν έχω πάει, αλλά στην Τάχο το θεωρώ comparable το experience, παρά το την Ελλήνη. Ε... και κάπω μου την έσπασε αυτό. Ότι δεν μπορώ να είμαι και με τα δύο. Ήμουν να σε φάση ότι okay, ή θα γίνω Αμερικάνο Mm -hmm. <laughs> yeah, yeah. Ε, ή, θα, ε, ή, θα, προσπαθήσω να, να επιστρέψω. Α, μπορεί να είναι λάθος αυτό το πώς το είδα. Ε, Έπαιξε ρόλο για σένα στην απόφαση του να επιστρέψει, Δηλαδή ήταν βασικά η απόφαση του θέλω να επιστρέψω και η απόφαση που μας ανέφερε πριν και μας ανέλησε για τη λάμδα ή το αυτό που κάνεις τώρα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μαζί, ήταν ξεχωριστά, το ένα ήρθε πριν το άλλο. Πώς ήταν όλα αυτή η διαδικασία. Ήταν, κοιτά, ένας, ένας άλλος λόγος ήταν ότι τα, έχω, έχω, τρία παιδιά ε, έβλεπα τη μεγαλύτερη okay. μου κόρη να μιλάει καλύτερα αγγλικά από ελληνικά, που να συμμετέχω και μετά. Ε, και αυτό κάπω με έκανε trigger. Ε, ο λόγο ήταν, θα λέγατε, τελείω συναισθηματικό. Δηλαδή, αν έφτιαχνα ένα Excel, mm -hmm. που βάζα α πούμε, δεν ξέρω, Quality of Life Factors, κοιτάβαζα ένα Excel και έκανα μία σύγκριση. Έκανα ένα weighted average και λέγα, OK, θα πάρω αποφασί. Σαν να έβαλα το PMHAT, ξέρω εγώ, και λέγα, θα πάρω αποφασί. Με ένα εξελάκι να αποφασίσω. Η, η, το Βάλεϊ ήταν 100 φορέ καλύτερο από την Ελλάδα. Δεν, και μπορεί να πει κανένα. Και, και, το ήξερα και τότε και το ξέρω και τώρα. Και δεν ήρθα να πω ότι ξέρει είναι καλύτερο στην Ελλάδα. Λάθο. Δεν το πιστεύω αυτό. Okay. Προφανώ οι πρώτε ζωέ είναι καλύτερε εκεί που υπάρχει περισσότερο πλούτο, περισσότερε ευκαιρίε ε, κλπ. κτλ. Μεγαλύτερα πεζοδρόμια, καλύτερα δημόσια σχολεία. Είναι endless η λίστα στο μυαλό μου. Περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερο commute, ε, ασφαλέστερο α πούμε. Λιγότερο έλεγα. commute. Λίγο, Λι, Για μένα, ξέρω που έμενα στο, στο Σάνιμπελ, ακόμα και το αυτοκίνητο να έπρεπε να στα 10 στη δουλειά. Τι ήταν. Uh, ήσουν ήταν ναι. Δεν ήμουν στο SF, δεν, δεν ήμουν yeah. στην πόλη Μέσα, ήμουν έξω στον Πράστα. Το... Ή στο σχολείο. Το... Εννο... Ή, πηγαίναμε πολλέ φορέ με το σκούτερ. Δημόσιο σχολείο. Δημόσιο, ή... δημόσιο σχολείο. Ή, πηγαίναμε με το σκούτερ με, με, με την κόρη μου ή με τα πόδια και δεν φοβόσουν να. Κάνει ποδήλατο ή σκούτερ στον δρόμο. Γιατί υπήρχε, ένα... υπήρχε ένα τεράστιο πεζοδρόμιο. Τα μάξα ήταν πιο. Τώρα πήγαινε εδώ, στην καλύτερη γειτονιά στα να κάνεις να πάρει ένα εξάχρονο και να κάνει ποδήλατο, ξέρω εγώ, να πάει από ένα σπίτι στο άλλο. Ε, θα <laughs> θα, θα <laughs> σου <θα, θα>, πω, <laughs> έχω, έχω ποδήλατόδρομο έξω από το σπίτι και τώρα δοκιμάζω και κάνω σκέιτερ, παιδί μου, λίγο. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώνει ο ποδήλατόδρομος που έρχεται ο κάθετο δρόμο για να συνεχίσει την επόμενη, είμαι... Το προσέχω πάρα πολύ. Yeah. Δηλαδή, απλά σταματάω γιατί λέω ότι μπορεί και πρόσεξε, δεν έχει stop. Ο ποδηλατόδρομο έχει stop ναι, yeah, yeah, yeah. ε, Έχω δει κανένα δύο φορέ. εγώ έκανα, ποδήλατο. Έχω να το τρώνε κανένα δύο Οπότε, ακόμα και στο ποδηλατόδρομο που έχει προτεραιότητα, εγώ δεν είμαι ξέρει yeah. αυτό. Και εγώ στη Μινάπολη έκανα ποδήλατο, ξέρω εγώ, τρία χρόνια από το πανεπιστήμιο και τα λοιπά Και να πάω στο σπίτι και τα λοιπά Και που είναι από τι πιο bike friendly πόλεις στην Αμερική. Δεν, δεν, εδώ δεν τολμάω. Αλλά να, να πω για και να την παρένθεση: Επειδή η ποιότητα ζωή στην Ελλάδα είναι κακή. Γιατί, γιατί το ΑΕΠ είναι κακό. Ε, Προφανώ δεν, δεν, δεν χρειάζεται. Δηλαδή Μπορούμε να ανοίξουμε δείκτε να το δούμε αυτό. Αλλά ο λόγο γιατί ήρθα. Γιατί, ε, όπω ε, μπορεί να είναι κάποιο ερωτευμένο. Είναι συναισθηματικό. Δεν μπορώ να το να δικαιολογήσω ότι είναι κάτι καλύτερο. Θα έλεγα ψέματα στον εαυτό μου. Αλλά όπω κάποιοι Ινδιάνοι γεννήθηκαν στη Γρυλανδία και του αρέσει η Γρυλανδία. Native Americans, ξέρω εγώ, γεννήθηκαν στην Ιρλανδία, του αρέσει η Ιρλανδία. Έτσι και εμένα μου αρέσει η Ελλάδα γιατί και η Αθήνα, γιατί γεννήθηκα εδώ. Τέλος. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι άλλο. Mm -hmm. ε, και ήθελα, ξέρω εγώ, να μεταδώσω αυτή την κουλτούρα, όποια και αν είναι, έτσι, ε, και στα παιδιά μου. Α, το... Οπότε ε, αυτό ήταν το βασικό. Η εταιρεία τώρα που πε. γιατί ξέρει. το, το σκέφτηκα λίγο ότι να Κάνω πάρα πολλά δύσκολα πράγματα τώρα. Ότι από εκεί που ήμουν, ξέρω εγώ, σε μια Πιο, ε, ε, σε ένα αρκετό safe career path, θα το κάνω reset. Α, ε, μία αλλαγή. Θα κάνω μία μετακόμιση που είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πράγμα όταν έχεις και σχολεία involved και σπίτια. και Ακόμα πιο ε, δύσκολο. Δηλαδή, είχαν πάει σχολείο ήδη. Ναι, η μεγάλη μου κόρη είχε πάει εγώ πρώτη στρατηματικότητα. Και τρίτο μετά, ας πούμε, θα... Και λέω: okay, αφού κάνεις όλα δύσκολα, δεν, κάνεις, δεν ξεκινάς την εταιρεία <laughs> αφού θα είναι που θα είναι όλα δύσκολα, θα τερματίσουμε, ξέρω εγώ. Okay. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το έτσι. Ε, μπορεί να είναι λάθο αυτό. <laughs> Εντάξει, το στο mode εκείνη στιγμή. ήταν το mode ότι ξέρει. Αφού, 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 θα κάνουμε αλλαγέ, θα τι κάνουμε <laughs> τώρα. <laughs> like rip the band aid. Αυτό ήταν. Okay. Ε, αλλά. εγώ. Δε, ο Πάρης είχε ζήσει λίγο στο εξωτερικό. Εγώ δεν έχει στο εξωτερικό πάνω για, εννοώ για, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, μου αρέσει όμω, αυτό. Δηλαδή, είναι νομίζω καλό να πει ότι. Καταλαβαίνω γιατί έρχομαι κάπου, παιδί μου, και να μην προσπαθεί να πει ότι. όλα είναι τέλεια. Και γιατί και εσύ είπε ότι ξέρει τι. Στην Αμερική μου αρέσει η ζωή μου. Η ζωή μου σε δείκτε που είναι καλύτερη, αλλά μπορεί να μην να καλά. Και ή θα πρέπει εγώ να κάνω full integrate. Ή θα πρέπει να. Ε, είναι το πώ ερωτεύεσαι, ρε παιδί. Λοιπόν, δηλαδή, όταν ερωτεύεσαι, δεν βάζει ένα Excel να μετρήσει τον άλλον, ξέρω εγώ, <laughs> <Ο>, όχι. <laughs> όχι. Απλά yeah. Έτσι, απλά σου αρέσει έχεις κάποια πούμε, νοστάλτζια για το μέρος που μεγάλωσες έτσι. Mm. Ε... Ε, πάνω στο κομμάτι της ποιότητας ζωής που είπε ότι είναι ασύγκριτα καλύτερη στο Σάνιβελ τουλάχιστον που ήσουν ε, εσύ σε σχέση με, τη, με την Ελλάδα ε, δεν έχω ζήσει στο Σάνιβελ, δεν ξέρω πιστεύω Είμαι μπαία, που... έτσι είναι η όχι... λοιπόν, Το ακούω και εγώ πιστεύω και όλα τελευταία επειδή το έλεγα και την προηγούμενη φορά περνάω μια φάση Μυζέρια με την Ελλάδα, ενώ θέλω δηλαδή να πάει καλά, να κάνει βήματα, βλέπω ότι υπάρχουν χίλια, δύο κομμάτια στα οποία υπάρχει χώρο για βελτίωση και θέλω να το κάνει. Θα ήθελα, αν μπορεί να, να μα κάνει αυτή τη σύγκριση, δηλαδή πώ είναι μια, μια ζωή στο Σάνιβαϊλ σε σχέση με μια ζωή στην Αθήνα και αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πιστεύει ότι όντω μπορούν να γίνουν και να αλλάξουν. Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν όλα. Κάποια δεν μπορούν να αλλάξουν ναι. για λόγου κουλτούρα, δηλαδή. Ναι. Το, καλά, το Sunnyvale είναι λίγο bubble με την ότι είναι όλοι πούμε, στο tech. Δουλεύουν σε έναν δραματικό βαθμό. Τώρα, το. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω από Όχι, ε, ας... ε, 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 ε Εγώ γκρινιάζω. Δεν μπορώ. Αν θε να αρχίσω εγώ να γκρινιάζω για να μην. Κοίτα, δέξει, είναι τα πεζοδρόμια. Ένα με νευριάζει τα πεζοδρόμια. Δύο με νευριάζει, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει, α πούμε, το. Α... Η λέξη είναι επιστασία. Ναι. Να, 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 πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ότι στη πολύ, στο Πανεπιστήμιο, το δεύτερο το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο των ήμουν... Νικ. που είχαν και Union, αλλά ήταν. Ξέρω, ήταν δεν ξέρω αν ήταν μόνιμο, ήταν πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Η οποία αν χάλαγε κάτι, απλά γυρνούσαν, είχαν ένα βαλτζάκι, γυρνούσαν. Και ξέρει, είχαν φροντίσει να υπάρχει στόκ και χάλαγε ένα διακόπτη, ερχόταν ο τύπο και τον έφτιαχνε. Α, χάλαγε κάτι στο δίκτυο, πήγαινε ο αντίστοιχο ή πήγαινε και αντίστοιχη για networks. Το έφτιαχνε. Ε, θέλανε βάψιμο τα κάγκελα, είχαν φροντίσει να πάνε να τα βάψουν. Δεν το έτρωγε η εντροπία. Ε? Δεν, το έτρωγε. Δεν ήταν ότι χάλασε το χερούλι στην πόρτα και θα περιμένω την επόμενη φορά που θα γίνει διαγωνισμό για να αλλάξουμε τα χερούλια στο κτίριο. Ή έβασε κάποιο ένα σύνθημα και θα περιμένω την επόμενη φορά να πότε θα βάψουμε το, το, κτίριο. Υπήρχε κάποια άλλη μορφή, α πούμε, ότι το, το public, το infra, είτε ας πούμε από δίκτυα μέχρι τον τοίχο, είχε κάποιον Συντήρηση. άνθρωπο που το, απλά το συντηρούσε και efficiently. Ο οποίο συντηρούσε σε φάση, τα κάνω διαγωνισμό, να βρούμε χρήματα, να γίνει διαγωνισμό για να έρθει ένα εργολάβο να βάψει στον τοίχο στο σχολείο. Έτσι. Ήταν σε φάση ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο συντηρεί generalist που συντηρεί τα πάντα. Οπότε αυτό ένα, που μου άρεσε και, και στο Λονδίνο μου άρεσε αρκετά. Που Τώρα με την εδρία ξέρω, είμαι μία εβδομάδα Λονδίνου τη ουσία, τέσσερι Αθήνα, τρει Αθήνα. Το, το α, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φροντίζουν το infra, να μην, το infrastructure, να μην ξεχαρβαλωθεί. Ε, ενώ εδώ, αυτό για το χύψη λόγο, μπορεί να είναι κόστο. Και εγώ, εμεί να το βλέπουμε σαν μηχανική να είμαστε entitled τώρα και να, λέμε, να, να, να μην γνωρίζουμε ποιο είναι, οι δυνατότητε οικονομικά τη χώρα. Έτσι. Αλλά νομίζω, ξέρω να πει ότι όλα τα πράσινα καγκελάκια στην Αθήνα θα είναι βαμμένα. Δεν ξέρω. Θέλω λίγο να κάνω το κόστο ανάλυση κάποια στιγμή. Να δω, παιδιά, μου πώ αυτό γίνεται. Δεν είναι κάτι τρελό. Να. Ε, οπότε ένα είναι αυτά τα. Γιατί αυτό δημιουργεί κουλτούρα. Δηλαδή, όταν, όταν α, είναι συνθήματα σε ένα σχολείο, δημιουργεί κουλτούρα στα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι, είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλη και το είχαμε. και... Α, το έχω δει σε αρκετέ μεγάλε εταιρείε, δεν δηλαδή, θέλω να πω που, αλλά ένα βασικό μότο είναι ότι πούμε, η αριστεία είναι συνήθεια. Mm -hmm. Δεν είναι κατάσταση. Mm. Δηλαδή, το οποίο παράδειγμα, έτσι, δηλαδή, αν α, α, ε, έρθω εδώ και πετάξω ένα σκουπιδάκι κάτω, δεν θα ευρεάσει εσύ. Mm. Έτσι. Αλλά αυτό μόνος αυτό λέει πολλά για μένα. Ότι ξέρει, συνειδ... ότι δεν. Ε, λέει, λέει αρκετά πολλά για μένα και λέει. Αρκε... Οπότε το, το να κάνει μια καλή πράξη, να. Σε... Άριστο σε εισαγωγικά. Δεν είναι κάτι που το κάνει one-off ή το κάνει ad hoc. Το κάνει συνέχεια γιατί είναι συνήθεια. Είναι κάτι που ε, α, δεν, α, δεν έχω, ε, είναι. κάτι που είναι κουλτούρα. Και την κουλτούρα, πώ την κάνει, πρέπει να την κάνει συνήθεια την κουλτούρα. Για να υπάρχει. Να είναι κάτι που γίνεται αβίαστα. οπότε αυτό είναι το βασικό. Το infrastructure. Το infrastructure και το ότι δεν υπάρχει, πούμε, το, η έννοια του να το συντηρούμε και να είναι καλό. Mm. Γιατί πιστεύω ότι αυτό, επειδή το, το βλέπει συνέχεια, αν βλέπει συνέχεια άσχημα πράγματα, άσχημα εννοώ yeah. αυτοκόλλητα και συνθήματα και να Και το Παρίσι έχει συνθήματα, αλλά ε, α, πιστεύω αυτό δημιουργεί πω σε κάνει train λίγο να είσαι τελείω pessimist. Δεν είναι μόνο αυτό πάντω. Πιστεύω ότι και τον διατηρεί μια κακή κατάσταση. Στο λοιπόν ότι έρχεται κάποιο bad actor και κάνει, πετάει ένα σκουπίδι εδώ πέρα. Αν το, αφή... το μαζί στο σπίτι αυτό, με τη μία αυτό, OK, έγινε μια παλακία, διορθώθηκε, τελείωσε. Αν το αφήσει σκουπίδι, ο επόμενο, ο οποίο δεν θα το έκανε από μόνο του, θα μπορούσε να το κάνει πιο εύκολα. Ναι. Και κάθε φορά ναι. που αυτό αρχίζει και διωγγώνεται, για παράδειγμα, ναι. το άμα έρθει ένα και σου πει Θέλω να περάσω καλάδιο στο δρόμο, και σου πει Θα κόψω το δρόμο και θα το κάνω, σου φαίνεται στην Ελλάδα ένα τίποτα. Εντάξει, άλλο ένα mm -hmm. μπάλαμα στο δρόμο, ρε παιδί μου, επειδή περάσανε, ξέρω εγώ, mm -hmm. ΔΕΗ ή, ή οτιδήποτε άλλο σε καλώδια. Αν όμω η δρόμη ή δρομο η ηταν στην Εντέλεια και ερχόταν ένα και σου κόβε το δρόμο, θα τον είχε πάρει με τι πέτρε. Άρα λοιπόν, δηλαδή, νομίζω ότι η κατάσταση η οποία συντηρείται σε, βο, βοηθάει και άτομα τα οποία δεν θα, κάνανε, δεν θα μειώνανε την κατάσταση του infrastructure να το κάνουν γιατί θεωρούν ότι αυτό δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Το να πα να κολλήσει μια αφίσα στο πανεπιστήμιο, θεωρεί ότι όλη η τύχη είναι ξέρεις, up for grabs. Διάλεξε ένα τείχο, κόλλωνα, δεν... γράψε κανένα. Δεν... Βέβαια, όταν μπαίνει στο πανεπιστήμιο, αυτό έχει μάθει μόνο έτσι. Δηλαδή, έχεις μάθει, δεν, δεν έχει δει κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτό Έτσι, λέω. Ναι, Αν όμω έμενε ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν όλα στην εντέλεια, Δεν θα, δε θα έκανε εσύ εύκολα την πρώτη ναι. μουτζούρα, την πρώτη μαλακία. Εγώ αυτό ε, θεωρώ παρόλο. Συμφωνώ πολύ σημαντικά με, το, με τον Αντώνη. Η μόνη μέχρι στιγμή πόλη που έχω δει κάπω να λέει: «ΟΚ, okay, αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε ένα κολοχανίο. Αλλά κάποια σημαντικά τα, τα προσέχουμε είναι το Βερολίνο. Μου έκανε εντύπωση το εξή. Έσπαει πάει Βερολίνο. Ε, όχι. Το, το Βερολίνο είναι βρώμικο. Πραγματικά είναι βρώμικο. Δηλαδή, ό,τι μαλακία θε, θα τη βρει στον δρόμο και τα μένει. Γκράφτη παντού, αφήσει. Δεν μπήκα σε μία τουαλέτα μαγαζιού, η οποία να είναι βρώμικη, να μην έχει χαρτί και να μην έχει σαπούνι. Mm. Ε, παντού, ρητήρε ήταν όλοι πεντακάθαροι και πηγαίναμε, πηγαίναμε, πηγαίναμε σε καφέ τα οποία τα έλεπε έξω και λε. Οκ, τι είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι που μου έκανε μία φοβερή εντύπωση σχέση με την Ελλάδα. Πόσα βασικά πράγματα είναι παρατημένα. Βασικά. Δηλαδή, να μπει σε μια τουαλέτα. Να, ένα, ένα, πεζοδρόμιο που έχουν πεταχτεί ρίζες από το δέντρο και έχει κάνει κράκ και δεν περνάει καροτσάκι, αμαξίδιο. Δηλαδή, ναι. σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, Σκέφτεται κάποια στιγμή και δεν χρειάζεται να τα φτιάξουμε. Δηλαδή. Στην εστίαση είμαστε καλά, δηλαδή σχέση με τι ΗΠΑ φωτό μπροστά. Στο θεωρώ στο γενικά η Εντά. Ελλάδα στην εστίαση. Είναι top. Έχει, Εντάξει, είναι. έχει φοβερά μαγαζιά. Το, ναι, το, το, over -optimized ναι, σε το έχει κάνει over-optimize. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και, και, στην, και στην Αμερική και στην Καλιφόρνια. Ναι. Αλλά μετά ξέρω εγώ αν πάτε να συγκρίνει ένα πανεπιστήμιο με το κάμπου ναι. του Στάρφορντ. Του, του δεν δεν ναι. γίνεται δηλαδή να πηγαίνει. Και δεν θέλω να το κράζω. Το πανεπιστήμιο μου είναι το, ναι. το Μετσόβι, εκεί που περάσαμε με, με τον Αντώνη. Και είναι ακόμα το πανεπιστήμιο μα και ξέρω εγώ οι δύο ουρτήρες από τους τρεις να είναι με σακούλα δεν δουλεύει για ένα χρόνο και να είναι ξέρω εγώ βρώμοι και να μην έχουν χαρτί, να μην έχουν σαπού βέβαια μας έδωσε και εγώ στην πάντρα μου αυτή της βέβαια να τελεί, τελείως διαφορετικά μυαλά τότε ε, δραματικά διαφορετικά έτσι αλλά μα μας έδωσε δωρεάν εκπαίδευση έτσι Εντάξει, ήταν... Δεν διαφωνώ. Δηλαδή είναι... αλλά αυτό, αυτό που λέω είναι βασικό. Ρε φίλε ή, πω, ή τα δημοσία νοσοκομεία, δηλαδή μπορεί να είναι, είναι έτσι όπω είναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα που πραγματικά δίνουν μάχε. Mm. Μα δεν διαφωνώ εγώ. Αυτό... Δεν λέω ότι δεν δίνουν μάχε άνθρωποι. Mm. Όντω, άνθρωποι δίνουν μάχε και συνήθω αυτό γίνεται. Όταν κάποιοι δεν του νοιάζει καθόλου, αυτοί οι οποίοι του νοιάζει θα κάνουν την υπερπληκτική προσπάθεια. Mm. Όμω το να έχει μια, μια καθαρή τοαλέντα, η οποία έχει μέσα τα απαραίτητα, είναι έτσι αυτό ο οποίο του τάσκασε χαστερντερήντε ή δηλητηρίαση και πάει και πρέπει να, να, μπει στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, γιατί χαίζεται, ε, δεν πρέπει να φύγει και με ουρολίμοξ από αυτή. <laughs> δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι πολυτέλεια αυτό <laughs> το οποίο <laughs> ναι, ναι, ναι. λέω. Ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αμαξίδιο να μπορεί να έχει πρόσβαση στη τουαλέτα. Που νομίζω είχαμε πρόσβαση στις τουαλέτες για να με ειλικρινή στο Πολυτεχνείο και ήταν και μόνος που είχαν. Εμείς είμαστε σε... στα νέα κτίρια γι' αυτό. Είναι ναι. πολλά πράγματα δεν ήταν αρκετά καλύτερα. Ε... Γι' αυτό δεν σου λέω, άσε και τα γράφει. Τ αλήθεια, Πλέον, ειδικά μετά το Βερολίνο, λέω It's okay, α μην μια αφήσει και τα γράφει, Αλλά το βασικό infrastructure, πεζοδρόμια, ε, διαβάσει, ε, η. λέγεται η, ράμ, η, ράμ, η ράμπα για τα μαξίδια, η τουαλέτα, αυτά. Είναι και το ζήτημα πόσο refactor μπορεί να γίνει η Αθήνα, έτσι. Ή αν απλά πρέπει να κάνει ένα jazzboll <laughs> reverse. Μπορεί, <laughs> διότι, μπορεί διότι, το έχω ένα... πιστεύσει. Είναι πολλέ πόλει οι οποίε ήταν σαν την Αθήνα. Έχω δει. Mm. Είναι... Είδα ένα τελευταίο που τώρα ολοκληρώθηκε σε μια πόλη στην Ολλανδία η οποία ήταν... είχαν μπαζώσει ποταμό και mm. είχε γίνει έτσι και mm. τα κάνανε reverse όλα. Refactor. Αντί για τέτοιο μπροσ... μπροστά του από το παναθηναϊκό στάδιο θα έχει ποταμό. <laughs> <laughs> Είναι εμπασμένο <laughs> ο ηλικιό. Ναι. Ο... Αρνητός, και ναι. Ο, ο αρνητό είναι. Δεν ξέρω τι υπάρχει θεωρητικά. Υπάρχει ποτάμι που ξεκινάει από την Πεντέλη και φτάνει στο Φάληρο. Ναι ναι, ναι. Ναι. Ναι, 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 το οποίο είναι υπόγεια, υπάρχει ακόμα το, ναι. ναι. Το ρέμα και είναι στο ρέμα στο παλιό Φάληρο ναι. ναι. στην Όπω και η Πανεπιστημίου είναι ποτάμι. Οι Πανεπιστημίου είναι ποτάμι. Σταδίου είναι ποτάμι. Και έχουμε ένα φίλο από τη σχολή, ο οποίο η οικογένειά του Ιστορικά έχει σπίτι κοντά στην Ακρόπολη. Δηλαδή το είχαν πάρει και έχουν μεγαλώσει. Και λέει ότι το νερό τη βρύση είναι πάρα πολύ κρύο, γιατί οι σωλήνες περνάνε από το ποταμό. Οπότε ο ποταμός επειδή είναι κρύο, το παγώνουν τα χέρια σου στη, στη βρύση. Δεν <laughs> <laughs> ναι, ξέρω, ναι, ναι, μπορεί να ξεμπαζώσουν κάτι. Υπάρχει ένα ωραίο κανάλι στο YouTube. Μάλλον αυτό είναι που θα προτείνω και στο τέλο. Που λέγεται νομίζω Γεωμηθική και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό και εξερευνούν τα διαφορετικά ποτάμια της Αθήνας, μπαίνουν, υπάρχει στα πετράλωνα ένα τσιν. Είναι φαμπερό, <laughs> υπάρχουν πολλά που δεν, ξέρουμε. Γίνεται refactor, okay. αυτός εντάξει. Ε, hey, άλλε προτεραιότητε τώρα νομίζω. Ε, και, και, είναι παρανοϊκά μεγάλη νομίζω. Ναι. Δηλαδή, εκτό ε, ε, εκτός αν πενταπλασιαστεί το μετρό, ίσως έχει νόημα ξέρεις να... Να πάμε και σε άλλε πόλει στην επαρχία ιδιαίτερα το ότι... οποίο δεν είναι άσχημο, δηλαδή. Έχω δει κάποιε πόλει που υπάρχουν εντυπωσιακέ πολύ στην επαρχία. Έτσι. Εγώ την με την Καλαμάτα που πηγα mm -hmm. επίσκεψη. Έχει <laughs> φοβερή uh... ρημοτομία. Είναι όλα τα ξέρει κάθε μεταξύ του. <ερμοτομία> το οποίο... Είχε το <ερμοτομία> ωραία <ερμοτομία> μαγαζιά, είχε πάρκα ωραία για παιδιά και τέτοια. Μου αρεσε mm -hmm. αρκετά. Οπότε Λάμπα θα κάνει expansion στην Καλαμάτα ή όχι ακόμα. Έτσι ένα βήμα. Πρώτα στο Λονδίνο θα κάνουμε expand τώρα. Α, και φτιάχνουμε, ένα γραφείο εκεί πέρα. Α, πολύ Είμαστε τρία άτομα και θα γίνουμε πέντε στο Λονδίνο. Είμαστε 18 άτομα στην Αθήνα και θέλουμε να γίνουμε 30 στην Αθήνα. Οκ. Okay. Ε... Ε, γενικά, τι, τι, άλλο έχει το μέλλον, α πούμε, έτσι, μάει, ένα γρήγορο πιτ σε επόμενα προϊόντα, τάσει ή έστω μια κατεύθυνση από αυτά που μπορεί να πει, φαντάζομαι. Ε, περισσότερα πράγματα που πετάνε και κινούνται. Yeah. <laughs> ε, και, α, Εμεί έχουμε τρει τρεις, τρεις στόχου. Τώρα, στο. Δεν θα σα πω ότι θα λέγαμε και στον Πάνο. Πάνο. Έχουμε, έχουμε τρει στόχου. Ένα είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πάμε να φέρουμε ει πέρα μεγάλη κλίμακα uh, deployments, okay. Το οποίο έχει software challenges, αλγοριθμικά challenges στο να γίνουν πιο. Uh, uh, αυτά πιο, νέα, δηλαδή, πιο efficient. Το, η επόμενη κλίμακα είναι 100, α πούμε. Πιο... Ναι, μπορεί να το πα κάπω έτσι. Um, το, ένα είναι αυτό, και revenue-wise και ότι θα πρέπει το stack να γίνει πιο ώριμο, έτσι. Α, και όποιο θέλει να ε, μην διστάσετε να μας στέλνετε από email ή από αίτηση στο Workable, έχουμε γίνει λίγο overwhelmed με το πόσε αίτηση έχουμε πάρει και που προσπαθούμε να κάνουμε catch-up, αλλά τώρα είμαστε σε ένα stage όπου έχουμε πάρει μια βασική αρχιτεκτονική ας πούμε του... Uh, τη πλατφόρμα τη, τη, μα, είτε μιλάμε για τον πύργο, είτε μιλάμε για άλλε συσκευέ. Υπάρχει μια βασική αρχιτεκτονική, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα components τα οποία θέλουμε να πάμε να τα, να τα τελειοποιήσουμε. Mm -hmm. um, οπότε τώρα είναι που μπορούμε κάποιο να είμαστε πιο efficiently στο να έχουμε μηχανικού που θέλουν να κάνουν Excel και να δουλεύουν σε συγκεκριμένα challenging προβλήματα. Um, είτε μιλάμε για email, είτε μιλάμε για computer vision, είτε μιλάμε να γράψουμε να, να πάρει ένα ένα function σε Python και να το πα σε σε και να το κάνει super efficient. Um, Um, τώρα, το um, ε, οπότε, ένα είναι ένα large deployments to prove that you know, we are real. <laughs> Second, το δεύτερο, να, ε, να κάνουμε expand σε μια δεύτερη γεωγραφία. Όπου έχουμε αρχικά κάποιο κόσμο που έχουμε προσλάβει στο Λονδίνο, μιλάμε με κάποιο κόσμο εκεί πέρα, κυνηγάμε, θέλουμε να κυνηγήσουμε κάποια πρώτα συμβόλαια. Ε, θεωρώ το Λονδίνο σημαντικό, α, λόγω του ότι στην Ευρώπη, τρει είναι οι μεγάλε χώρε που έχουν δυνατότητα πούμε, να κάνουν κάτι αποφασιστικό στην Είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία. Η Βρετανία είναι η πιο ανοιχτόμυαλη, α το πω έτσι. Okay. Uh, και παραδοσιακά είναι υπερβολικά κοντινό συμμαχό τη Ελλάδα. Uh, και, το, uh, και το τρίτο είναι να κάνουμε μια σειρά προϊόντων. Δηλαδή, τη λειτουργία που έχουμε τώρα στον πύργο, που μπορούμε να εντοπίζουμε στόχου, να του κάνουμε track, να του κάνουμε geolocate, Τώρα με το Jericho, με τη βαλίτσα, το, μπορούμε να το δώσουμε σε έναν drone operator που πετάει ένα commercial drone. Um, ε, θα θέλουμε εκεί να πάμε να πούμε όπω ο πύργος δεν χρησιμοποιεί GPS για να το κάνει αυτό, να μην χρησιμοποιούμε ε, GPS, ε, GPS εκεί πέρα. Ε, οπότε ένα κομμάτι είναι να τελειοποιήσουμε το προϊόντα και να κάνουμε expand σε άλλε πλατφόρμες που κινούνται, πετάνε ή σταματάνε. Άλλα πράγματα που κινούνται και πετάνε. Ε, αυτά τα. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν παπάτησα την ερώτησή σου Όχι, ξέρω... όχι, ναι. ναι. Δεν ίσως και περισσότερο από όσο ναι, ναι. περίμενα. Ρε, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα, ένα κλάδο ταμπού, όπω είπαμε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να, να αναφέρει πράγματα. Αλλά ίσω έγινε μια. Και γενικά φέρουν... είμαστε μια υπερβολικά μικρή ομάδα για αυτά που έχουμε καταφέρει. Πιστε... Θέλω να πιστεύω. Ε, και θέλουμε να μεγαλώσουμε αρκετά το επόμενο διάστημα. Μου αρέσουν οι μικρέ ομάδε. Ε, και κυρίω κοιτάμε ανθρώπου, δίνουμε περισσότερη έμφαση στον να έχει ο άλλο ή άλλοι passion α, για αυτό που κάνουμε και good foundational knowledge, παρά το αν ξέρει ακριβώ αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Mm -hmm. Υπάρχουν οι κομμάτια που θέλουμε, ανθρώπου που έχουν πολύ σαφέ expertise, όπω ξέρω εγώ, όσοι α, εργάζονται πάνω στο να τελειοποιήσουν το μοντέλο το neural net που χρησιμοποιούμε, mm -hmm. το, τα training data να κάνουν το training. Εκεί πρέπει να έχεις κάποια εμπειρία. Δεν γίνεται αλλιώς. Ε, 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 αλλά υπάρχουν άλλα κομμάτια. Αν θέλει κάποιος να κάνει hop από το να φτιάχνει uh, backend για e-shops, το να κάνει backend για να κάνει ένα event management system α, ε, ή κάποιο θέλει να κάνει hop στο να γράφει με numerical software κτλ. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, θέσει. θέσεις ε, και γενικά προσπαθούμε κατά μια μικρή ομάδα να έχουμε ανταγωνιστικές απολαυές όσο γίνεται στο stage που είμαστε ε, για την Ελλάδα και σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να δίνουμε σημαντικά βραβεία equity α, και περιοδικά κιόλα με στην εταιρεία. Το θεωρούμε σημαντικό αυτό. Δηλαδή όταν πας να κάνεις κάτι που είναι multi... Μια εταιρεία που δεν είναι μόνο software, αλλά είναι multi-faceted αυτό που κάνει. Δηλαδή έχει μέσα πάρα πολύ πολύπλοκο πολύ, πολύ sales κομμάτι και business development. E, hardware και το hardware σπάει από aerospace, electronics, mechanical, manufacturing e, έχει μετά κομμάτι software και το software έχει ας πούμε έχει το κλασικό backend, έχει κάποιο web ή android και έχει κάποιο ας πούμε που πρέπει να τρέχει real time on the edge και έχει μετά και το devops αυτό το πράγμα ή IoT devops whatever έχεις θέσει ανθρώπους με πολύ διαφορετικό expertise και ο μόνος τρόπος να τον προσελκύσεις σε αυτή τη φάση είναι να προσπαθήσεις να δώσεις περισσότερο τι γίνεται σε εργαζομένους και πιστεύω σε αυτό έχουμε Προσπαθούμε να είμαστε αρκετά, αρκετά πάνω από το μέσο όρο. Ε, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τι να πω, good luck θα πω εγώ. Αλλά ε, μακάρι αυτό να είναι εμπνεύσει ώστε και άλλοι να κάνουν κάτι παρόμοιο. Εμεί δεν, δεν έχουμε πετύχει ακόμη. Απλά... Όχι, είναι, εμεί είναι διασκεδάζουμε, κάνουμε κάτι ωραίο, περνάμε ωραίο και κάτι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Οπότε μπορούμε κάπως, για κάποια κοινωνικά ζητήματα μας αγχώνουν να κοιμόμαστε κάπω καλύτερα το βράδυ. Ε... Αλλά ξέρει. High risk, high reward. Οπότε το... αυτά τα endeavors πρέπει να έρχεσαι με το mindset ότι διασκεδάζω. Και αν βγει, βγήκε. Αν μεγαλώσει, μεγάλωσε. Αν μην είναι μην είναι στάσιμο. Αν δεν τα καταφέρει, δεν τα κατάφερε. Αλλά θέλει, θέλει αυτό το mindset. Είναι όπω το ίδιο mindset που θα έχει αν έκανε έρευνα ή, α, ή κάτι άλλο. Οκ. Okay. Ε, πολύ ενδιαφέροντα πάντα σε όλα αυτά. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά σήμερα. Ναι, ναι. ναι το μια από τι πολύ ωραίε κουβέντε που κάνουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Πηγαίνοντα προ το τέλο, ε, μπορούμε να προτείνουμε πράγματα. Ε, οπότε επειδή είσαι καλεσμένο, μπορεί να πα πρώτο τελευταίο και να προτείνει και παραπάνω από ένα. Θέλει να πα πρώτο τελευταίο για να προτείνει κάτι. Τελευταίο. Ναι, ναι. Πάω τότε πρώτο να πάω αυτό που είπα. Θα προτείνω ένα YouTube κανάλι που λέγεται Γεωμηθική. Που είναι κάποιοι εξερευνητέ σε εισαγωγικά, βασικά και χωρί εισαγωγικά, οι οποίοι ε, δείχνουν διάφορα κομμάτια τη Αθήνα, από ό,τι έχω καταλάβει, ειδικά τα οποία ο κόσμο δεν τα ξέρει. Π.χ. στον. Περπατάνε για παράδειγμα όλο τον Κυφισό. Από κάτω από όγια βλέπουν αν βρίσκουν φίδια μέσα, εξηγούν τι φίδι είναι αυτό ή τι... και εσύ πηγαίνουν σε άλλα περιργαριά και ή τα οποία υπάρχουν. Είναι, είναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι, είναι επιστήμονες και τα γνωρίζουν όλα αυτά δηλαδή, ακόμα και το βιολογικό κομμάτι τι υπάρχει εκεί. Πω πω, δεν μπορώ να σκεφτώ τι να προτείνω εγώ. Ε, βιβλίο, podcast, blog, YouTube κανάλι. Α, ε, λοιπόν, θα προτείνω το βιβλίο το οποίο δεν έχω ξεκινήσει, αλλά έχω στο, στη λίστα μου να ξεκινήσω, γιατί μάλλον τώρα θα παρατήσω το που διαβάζω γιατί μου αρέσει πολύ. Sorry, πάρει. Δεν πειράζει. Ε, <laughs> γιατί το έχεις προτείνει εσύ. Ε, το, το βιβλίο αυτό νομίζω λέγεται Management for the Rest of Us, κάπως έτσι. Και το έχει γράψει μια manager, η οποία αν δεν καταλάβεις είναι στην, στην Google θα το βρω το link το βάλω κάτω ε, μετά. Το οποίο έχει έτσι μια προσέγγιση στο πώ μπορεί να κάνει management σαν. Ε, αυτή βλέπεις βλέπει τη σκοπιά του software engineer, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ συχνό φαινόμενο που είτε αναγκάζεσαι είτε επιλέγει να γυρίσει στο management. Νομίζω ότι είναι και μια εμπειρία που έχει και εσύ από ό,τι είπε στην, στην, Apple. Και εντάξει, έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω ακούσει καλά λόγια. Ε, ελπίζω να είναι καλή επιλογή. Ναι. Εγώ θα προτείνω κάτι τελείω εκτό από τα καθερωμένα. <laughs> <laughs> ε, ένα λογοτεχνικό βιβλίο που ξαναδιάβαζα τώρα πριν λίγο καιρό και το είχα διαβάσει και μικρό, το Σέργιο και Μπάκος» Ναι. Του, είναι, να αυτό okay. Που διατρέχει όλη την ελληνική ιστορία από τα, από τα ρωμαϊκά χρόνια, ξέρω εγώ, μέχρι, μέχρι τώρα. Ε, και έχει πάρα πολύ χιούμορ μέσα. Okay. Α, Κάποιε φορέ όχι τόσο πολύ καλή ε, που περιγράφει εψία στη ζωή δύο αγίων, mm -hmm. Όταν ζούσαν στη γη και ήταν ας πούμε Ρωμαίοι στρατιώτες και σφάζανε κόσμο ε, Μέχρι όταν είναι ξέρω εγώ στον παράδεισο και τα λοιπά. Ε, okay. Απλά το κάνει είξες, έχει από θρησκευτικά, θεολογικά, κοινωνικά, ιστορικά ζητήματα Και με τρελή δόση χιούμορ μέσα Και είναι άξιο yeah, λέει, άγιοι, υπάρχουν Οπότε διαπλέκεται με την άξιο ιστορία Α, Είχε ah, okay. αρκετή πλάκα ah, ε, πολύ ενδιαφέρον. Ε, Δημήτρη, ευχαριστούμε και πάλι ε, πολύ. Ε, Μικρήγουβέντα.fm slash 5 22 πλέον. Σωστά, σωστά. Ε, 22 επεισόδιο, έχουμε άλλα 10 για την ε, φετινή σεζόν. Ε, και με τις υπόλοιπες, μέχρι την επόμενη νομάδα, τα λέμε